μέρος κυρίου Πρασόπουλου, ο οποίος θα εμφανιστεί σε εντός ολίγου και εμένα προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτού του σεμιναρίου, του τρίτου κλινικού απεικονιστικού σεμιναρίου των απεικονιστικών μαθημάτων, των εκπαιδευτικών μαθημάτων ακτινολογίας του ΑΠΘΙΤΑ και του ΑΧΕΠΑ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Χρυσογονίδη, επίγουρο καθηγητή μας, την κυρία Ελένη Χαμαλίδου, αγαπητή συνάδελφο ογκολόγο, παθολόγο, για την συμμετοχή τους σαν διοργάνωση και προεδρείο, η κυρία Χαμαλίδου και σαν ομιλήτρια. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Χρυσογονίδη για την παρουσίαση των όλων των ομιλητών έναν έναν και να όλη τη τράπεζα και διαχείριση και την διεκπαιρέωση τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσογονίδη. Παρακαλώ, λόγο σε εσάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείτε και άλλη φορά να μην εμφανιστούμε με μάσκες. Να είναι όλο ένα κακό όνειρο. Αυτό που ήθελα επίσης να ευχαριστώ όλους τους παρόντες στην τράπεζα αυτή, διακεκριμένοι ένας και ένας συνάδελφοι, γνώστες του μαστού, και είναι αυτό που λέω ότι η τράπεζα θα κυλήσει μόνη της, γιατί ο καθένας ξέρει το καλά το πεδίο του. Συμπρόεδρος μου είναι ο κύριος Σνατσιόπουλος. Βεβαίως είναι από εκτός αιθούσης, έτσι, από μακριά, αλλά σίγουρα οποιαδήποτε θέλει και κρίνει μπορεί να παρέμβει, έτσι, για ό,τι είναι αυτό που θέλει να προσθέσει. Θα ξεκινήσουμε καλώντας την κυρία Χαμαλίδου. Η κυρία Χαμαλίδου είναι παθολόγος-ογκολόγος στην αλφα-εκπαιδευτική κλινική του ΑΧΕΠΑ και θα διαπραγματευτεί τα ογκολογικά ερωτήματα προς τον ακτινολόγο σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού. Κυρία Χαμαλίδου, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Τίτλος της δικιάς μου παρουσίασης είναι τα ερωτήματα που έχει ένας ογκολόγος προς τον ακτινολόγο για τον καρκίνο του μαστού. Ή λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο, Ελένη, δυνάμωσε τον ήχο. Ναι. Να σας ακούμε καλύτερα. Ωραία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πιο συχνές μέθοδοι απεικόνισης μαστού είναι η μαστογραφία, ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία. Κάθε απεικονιστική μέθοδος δεν υπερτερεί της άλλης και ούτε την αντικαθιστά. Η μία συμπληρώνει την άλλη, κάθε μία έχει τις ενδείξεις της, γι' αυτό και πρέπει να γίνονται με μία λογική σειρά, ανάλογα με τα ευρήματα σε κάθε περίπτωση. Οι απεικονιστικές αυτές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού, στην επανεκτίμηση μετά από χημειοθεραπεία και στον ασυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού, με βάση τα συμπτώματα και τα σημεία, ταξινομείται κλινικά σε τρεις κατηγορίες. Η παρουσία συνήθως μονίους ψηλαφυτής βλάβης στο μαστό, η οποία είναι σκληρή, καθυλωμένη και με ανώμαλα όρια. Τα κλινικά όμως αυτά χαρακτηριστικά δεν επαρκούν για να καταλάβουμε αν η βλάβη είναι καλοήθης ή κακοήθης. Η τοπικά προχωρημένη νόσος, η οποία διαπιστώνεται με την παρουσία μασχαλιάς λεφαδενοπάθειας ή εξέρυθρου δέρματος ή δέρματος δίκην φλοιού πορτοκαλιού και το φλεγμονώδη μαστό. Και η μεταστατική νόσος, η οποία εξαρτάται από το όργανο που είναι προσβεβλημένο. Αν δηλαδή υπάρχουν οστικές μεταστάσεις, υπάρχουν οστικά άλγη, στις υπατικές κοιλιακό άλγος ή ίκτερος και στις πνευμονικές μεταστάσεις δύσπνοια ή βήχας. Με βάση τον ιστολογικό τύπο, ο διηθητικός καρκίνος του μαστού σε ένα 70 με 80% των περιπτώσεων είναι πορογενής. Το υπόλοιπο ποσοστό των διηθητικών καρκίνων του μαστού αποτελείται από άλλους ιστολογικούς τύπους, όπως είναι ολοδιακός, σωληνώδης, βλενώδης ή μυελοειδής. Σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού παίζει η μοριακή ταξινόμησή του, η οποία γίνεται σύμφωνα με το προφίλ της γονιδιακής έκφρασης του όγκου. Ο luminal A και B είναι ο συχνότερος υπότυπος και χαρακτηρίζεται από την παρουσία θετικών ορμονικών υποδοχέων. Το 10 με 15% των περιπτώσεων
Είναι χέρι του θετική όγκη και οι υπόλοιποι ανήκουν στην ομάδα των triple negative που έχουν αρνητικούς ιστρογονικούς και χέρι του υποδοχής. Σύμφωνα με τα απεικονιστικά ευρήματα που μας δίνει ο ακτινοδιαγνώστης, μπορούμε να σταδιοποιήσουμε τον καρκίνο του μαστού με το γνωστό σε όλους μας σύστημα TNM. Στο στάδιο 1, η διάμετρος του όγκου είναι μικρότερη από 2 εκατοστά. Στο στάδιο 2, η διάμετρος του όγκου είναι είτε μικρότερη από 2 εκατοστά και έχει επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεφαδένες, είτε είναι μεταξύ 2 και 5 εκατοστά, αλλά δεν έχει επεκταθεί στους μασχαλιαίους λεφαδένες. Στο στάδιο 3, ο όγκος έχει οποιοδήποτε μέγεθος, αλλά ή έχει επεκταθεί στο θωρακικό τείχωμα ή στο υπερκείμενο δέρμα του μαστού, ή έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 10 μασχαλιαίους λεφαδένες ή σε λεφαδένες κοντά στο στέρνο. Και ο τρίτος υπότυπος είναι ότι έχει επεκταθεί σε λεφαδένες υπερκλίδιους ή υποκλίδιους. Στο στάδιο 4, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Εφόσον τεθεί η διάγνωση του καρκίνου του μαστού και γίνει η απαραίτητη σταδιοποίηση της νόσου, είναι αναγκαία η συζήτηση μεταξύ των ακτινολόγου, χειρουργού και ογκολόγου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά η ασθενής θα ωφεληθεί από την προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία ενδείκνυται σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο, σε ασθενείς με κλινικά θετικούς μασχαλιαίους λεφαδένες, επίσης χορηγείται ακόμα και σε πρώιμο καρκίνο του μαστού, δηλαδή στο στάδιο 1 ή 2, αλλά σε επιλεγμένες περιπτώσεις και φυσικά σε ασθενείς που είναι κατάλληλες να υποβληθούν για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια η προεγχειρητική χημειοθεραπεία χορηγείται ακόμα και σε ασθενείς με εξαιρέσιμο καρκίνο του μαστού. Αποσκοπεί στην αποφυγή της μαστεκτομής, βελτιώνει το αισθητικό αποτέλεσμα του χειρουργείου και περιορίζει την έκταση των αφαιρεθέντων λεφαδένων. Επιπλέον, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία μας δίνει πληροφορίες για την ανταπόκριση της νόσου στη χημειοθεραπεία, εάν δηλαδή η νόσος είναι χημειοευαίσθητη, και τέλος συμβάλλει στην επιλογή της κατάλληλης μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Αναλυτικότερα και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία έχει θέση σε νόσο ΤΑΦ3 ή ΤΑΦ4. Επίσης, χορηγείται στον πρώιμο καρκίνο του μαστού σε περίπτωση που το αισθητικό αποτέλεσμα του χειρουργείου δεν θα είναι καλό λόγω της εντόπισης του όγκου, σε ασθενείς με HER2 θετικούς ή triple negative όγκους, σε πρώιμο HER2 θετικό ή triple negative καρκίνο του μαστού, η προεγχειρητική χημειοθεραπεία έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην παθολογανατομική πλήρη ανταπόκριση της νόσου. Σε αντίθεση με τον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού, όπου εδώ το όφελος της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας ή ορμονοθεραπείας εκτιμάται με την ανάλυση της έκφρασης γονιδίων, όπως είναι το Oncotype DX ή Mama Print. Η χειρουργική εξαίρεση του καρκίνου του μαστού έτσι κι αλλιώς περιλαμβάνει τον λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Αλλά εάν η ασθενής με κλινικά θετικούς μασχαλιαίους λεφαδένες λάβει προεγχειρητική χημειοθεραπεία, μειώνεται σημαντικά το ποσοστό εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως για παράδειγμα το λεμφίδημα. Ένα από τα βασικά ογκολογικά ερωτήματα προς τον ακτινολόγο είναι: ποια είναι η εξέταση εκλογής με την οποία θα εκτιμήσουμε την ανταπόκριση της νόσου μετά από τη χημειοθεραπεία, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση. Τελειώνοντας, χρειάζεται να πούμε ότι όταν ο καρκίνος του μαστού κριθεί ανεγχείρητος, δηλαδή μεταστατικός,
τότε με τις κατάλληλες απεικονιστικές εξετάσεις καθορίζουμε την έκταση της νόσου, δηλαδή αν η νόσος είναι όλιγο ή πολύ μεταστατική, και η χημειοθεραπεία είναι μονόδρομος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα την παρουσίαση. Δεν έθεσα ερωτήματα, γιατί φαντάστηκα ότι μετά θα ακολουθήσει μία συζήτηση. Απλώς έκανα μία εισαγωγή στον καρκίνο του μαστού και είμαι ανοιχτή στο να συζητήσουμε, κύριε Χρυσογονίδη. Ναι, κύριε Χαμαλίδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Είναι γεγονός ότι η παθολογία του μαστού είναι μια πολυπαραγωγική ιστορία με όλες τις ειδικότητες να συνθέτουν το παζλ. Όλοι είναι πολύτιμοι και έτσι πρέπει να διαχειρίζεται τα προβλήματα του μαστού. Η ανάγκη αυτής του σεμιναρίου ουσιαστικά βγαίνει ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς ειδικούς ακτινολόγους μαστού. Όμως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ακόμα αν γίνεται και κάθε εργαστήριο απεικονιστικό του μαστού, να έχει έναν εξειδικευμένο ακτινολόγο. Και έτσι σιγά σιγά προχωράμε προς αυτή την πραγματοποίηση, με την ελπίδα και την επιθυμία φυσικά να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τελικά η ερμηνεία της μαστογραφίας ή η ερμηνεία του μαστού, η απεικονιστική, συνεχίζει να είναι η πιο δύσκολη, αν θέλετε, πράξη διαγνωστική. Ήταν κάποτε και ο θώρακας, αλλά τώρα πια είναι ο μαστός πολύ δύσκολος από μόνο του, γιατί καμία από μόνη της άλλες από τις άλλες εικονικές μεθόδους δεν απαντάει απόλυτα, αλλά σε συνδυασμό όλων μαζί μπορεί να βγει η θέση για την παθολογία ή όχι. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπουτσιάδη, ο οποίος είναι ειδικός ακτινολόγος μαστού και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Μπουτσιάδη. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστώ τον κύριο Πρασόπουλο, τον καθηγητή Πρασόπουλο, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Χρυσογονίδη, όλους τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα χρονιά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Εγώ θα μιλήσω για τη μελέτη του μαστού με την ψηφιακή μαστογραφία. Κύριε Μπουτσιάδη, μόνο κάντε μεγάλη την οθόνη σας. Είναι μεγάλη. Presentation. Ναι, είναι. Όχι, χρειάζεται να κάνετε cancel το share από το Zoom και κάντε το share screen αντί για να κάνετε share το PowerPoint. Μισό λεπτάκι, να κάνω stop screen. Stop share και κάντε share το screen, όχι το presentation δηλαδή. Και θα ανοίξετε κανονικά το presentation όταν. Είναι καλά? Τώρα, τέλεια. Ωραία, okay. Ξεκινάω. Μόνο όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Μία στις 8 γυναίκες θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού. Στην Ελλάδα έχουμε τη χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού μέσα στην Ευρώπη. Όμως προκαλεί εντύπωση ότι έχουμε όμοια ποσοστά θνησιμότητας. Αυτό κυρίως οφείλεται στην έλλειψη εθνικού συστήματος προληπτικού ελέγχου και ως εκ τούτου λίγες Ελληνίδες κάνουν προληπτικό έλεγχο. Παράγοντες επικινδυνότητας είναι σε όλους μας γνωστές, είναι το φύλο, η ηλικία που εμφανίζεται ο καρκίνος πάνω από τα 55 συνήθως, η φυλή όπως αναφέραμε, η εθνικότητα, το οικογενειακό ιστορικό, γονιδιακές μεταλλάξεις, προηγούμενη εμφάνιση καρκίνου, πυκνή μαστή και γενικότερα ο δυτικός τρόπος ζωής, δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτά. Η ανάγκη επίλυσης αυτού του μεγάλου προβλήματος όθησε τους ερευνητές στην ανακάλυψη μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, δηλαδή τη δευτερογενή πρόληψη. Έτσι βρήκαμε τη μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για να απεικονίσει και να αξιολογήσει τις δομές του μαστού και οι αλλαγές που προέρχονται σε αυτόν. Ο πρώτος μαστογράφος έγινε από τη γαλλική εταιρεία CZR το 1964. Οι πρώτοι μαστογράφοι όμως έδιναν πολύ υψηλή δόση, γι' αυτό γινόταν μόνο διαγνωστικές μαστογραφίες και σε συμπτωματικές γυναίκες.
Με την πάροδο του χρόνου όμως οι κατασκευαστές έκαναν μαστογράφους οι οποίοι είχαν πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας και πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Εδώ βλέπουμε πώς ξεκίνησαν οι μαστογράφοι με κασέτες και φιλμ, ο πρώτος μαστογράφος του CZR, και έχουμε φτάσει στην ψηφιακή μαστογραφία, την τομοσύνδεση και την μαστογραφία με σκιά γραφικό. Έτσι το 1977, όταν η δόση έφτασε σε επιτρεπτά όρια, άρχισε για πρώτη φορά στη Σουηδία, σε δύο επαρχίες Σουηδίας, ο προληπτικός έλεγχος σε ασυμπτωματικές γυναίκες. Αυτό το trial τρέχει εδώ και 30 χρόνια. Τώρα τελευταία κιόλας ανακοινώθηκε ότι στις μελέτες που ακολούθησαν ότι παρά ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, η θνησιμότητα μειώθηκε δραματικά πάνω από 50%. Έτσι η μαστογραφία είναι η μέθοδος η οποία αποδεδειγμένα έχει μειώσει τη θνησιμότητα στον καρκίνο του μαστού. Σήμερα οι σύγχρονοι μαστογράφοι έχουν χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Έτσι σε κάθε λήψη ο μαστός δέχεται ένα πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας, γύρω στα 0,7 mg. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής μιας μεθόδου διαλογής των εξεταζομένων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού? Πρέπει να είναι αποτελεσματική, προσβάσιμη, ασφαλής και φυσικά το κόστος όφελος της εξέτασης αυτής. Ένα πρόγραμμα screening όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να έχουμε κάποια ισορροπία μεταξύ των επανακλήσεων, της ανεχνευσιμότητας, της θνησιμότητας, των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων και κυρίως της υπερδιάγνωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Άλλες κατευθυντήριες οδηγίες έχει η Αμερική, η Ευρώπη, η Αγγλία, ως το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα είναι τα μεσοδιαστήματα των ελέγχων. Η μαστογραφία διακρίνεται σε προληπτική μαστογραφία και διαγνωστική μαστογραφία. Έτσι, η προληπτική μαστογραφία γίνεται σε ασυμπτωματικές γυναίκες μία φορά το χρόνο ή μάλλον όπως το καθορίζει κάθε κράτος από τα 40 έως τα 70. Αυτό είναι το screening, η οποία θέλει να απαντήσει στο ερώτημα αν θα πρέπει να γίνει ανάκληση ή όχι της εξεταζομένης. Και η διαγνωστική μαστογραφία, η οποία γίνεται σε γυναίκες οι οποίες ήδη έχει βρεθεί κάτι από τον προληπτικό έλεγχο ή έχουν κάποιο κλινικό έβριμα και αυτή πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα αν θα πρέπει να γίνει βιοψία ή όχι. Πώς γίνεται η μαστογραφία? Η μαστογραφία γίνεται από εξειδικευμένους τεχνολόγους. Πρέπει να είναι πολύ καλά οι τεχνολόγοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πολύ καλά. Είναι πολύ βασικό να έχουμε πολύ καλή απεικόνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε καλή διάγνωση. Στην προληπτική μαστογραφία λαμβάνουμε 4 λήψεις, 2 σε κάθε μαστό, μία κεφαλουραία και μία MLO λοξή λήψη. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί και η πλάγια λήψη. Κατά τη λήψη της μαστογραφίας, ο μαστός τοποθετείται πάνω σε ένα πάνελ, ο οποίος πιέζεται με ειδικό πίεστρο. Η πίεση που ασκεί το πίεστρο στο μαστό είναι από 10 έως 20 νιούτων και είναι πολύ σημαντικό γιατί πιέζοντας το μαστό, ο μαστός απλώνει. Έτσι η εικόνα που δημιουργείται είναι πολύ καθαρή, που αναπαράγεται είναι πολύ καθαρή και η γυναίκα δέχεται λιγότερη ακτινοβολία. Εδώ βλέπουμε την κεφαλουραία λήψη. Βλέπουμε ότι ο μαστός τοποθετείται και πιέζεται. Πρέπει στην απεικόνηση να φαίνεται ένα μέρος του μείζων θωρακικού. Η θηλή πάντοτε πρέπει να είναι σε προφίλ λήψη και να απεικονίζεται όσο δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του μαζικού αδέρα. Η λοξή λήψη γίνεται σε 45 μοίρες συνήθως. Ο μείζων θωρακικός, όπως βλέπουμε, πρέπει να φτάνει ως το ύψος της θηλής. Πρέπει να βλέπουμε την κάτω μαστική πτυχή. Και φυσικά και εδώ η θηλή πρέπει να βρίσκεται σε προφίλ θέση. Η θέση του ευρήματος στη μαστογραφία, ο μαστός στη μαστογραφία χωρίζεται σε 4 τεταρτημόρια από την οπίσθια θηλαία γραμμή, σε άνω, κάτω, έσω και έξω, και έτσι η θέση του ευρήματος καθορίζεται από τη θέση του τεταρτομυρίου και καθώς και από την απόστασή του από τη θηλή. Εδώ έχουμε όλες τις διαγνωστικές μαστογραφίες που γίνονται αφού ανακληθεί η γυναίκα.
Θα αναφερθούμε μόνο στις πιο σημαντικές. Εδώ είναι η πλάγια λήψη, η οποία μπορεί να γίνει από μέσα ή από το έσω ή από το έξω μέρος του μαστού, ανάλογα με τη θέση του ευρήματος. Η spot λήψη, που γίνεται κυρίως για διαταραχές αρχιτεκτονικής. Η magnification, η μεγενθητική λήψη, η οποία γίνεται για να χαρακτηρίσουμε καλύτερα μία βλάβη και κυρίως για τις μικροεπασβεστώσεις. Οι exaggerate λήψεις, οι οποίες αναδεικνύουν τα τυφλά σημεία της μαστογραφίας. Η cleavage λήψη, η οποία είναι το ίδιο και αυτή, τα τυφλά σημεία που βρίσκονται κοντά στο στέρνο. Οι κατεφαπτωμένες λήψεις, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε κλινικό έβριμα, δεν φαίνεται στην απλή μαστογραφία και γίνονται spot λήψεις σε συγκεκριμένα σημεία που μας υποδεικνύει ο κλινικός. Η μασχαλιαία λήψη, για βλάβη είναι ψηλά. Η ρολ λήψη είναι λήψεις οι οποίες απομονώνουμε τον αδένα για να δείξουμε καλύτερα το έβριμα. Η ανάποδη κεφαλουρέα για βλάβες οι οποίες βρίσκονται στο κάτω μέρος του μαστού και φυσικά η eggplant λήψη, pushback τεχνική που χρησιμοποιούμε για τις γυναίκες με ενθέματα. Ποια είναι η στρατηγική ανάγνωση των μαστογραφιών? Καταρχήν πρέπει να έχουμε ένα ήσυχο χώρο εργασίας. Πρέπει να υπάρχει χαμηλός φωτισμός, κάτω από 20 lux. Η ποιότητα της τεχνικής είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλές μαστογραφίες και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη διάγνωση. Πρέπει να αξιολογούμε τους τεχνολόγους, να βαθμολογούμε κάθε μαστογραφία. Οι πληροφορίες επίσης του εξεταζομένου είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρέπει να έχουμε από τους κλινικούς πληροφορίες αν έχει γίνει προηγούμενο χειρουργείο, αν παίρνει ορμονική υποκατάσταση η γυναίκα. Η επισκόπηση του μαστού από τον τεχνολόγο πρέπει να μας ενημερώνει τι έχει βρει πάνω στο μαστό, στην κλινική εικόνα της εξεταζομένης. Πλέον οι μαστογραφίες βλέπονται σε ειδικές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Πρέπει να έχουμε ένα πρωτόκολλο ανάρτηση εξατομικευμένο για κάθε κέντρο. Πρέπει να γίνεται σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις, όχι μόνο του προηγούμενου έτους. Μία τεχνική επίσης είναι η masking technique, η επικάλυψη της μαστογραφίας, θα το δείξουμε παρακάτω. Βλέπουμε όλες τις γωνίες της εικόνας και επίσης μια εμφάνιση ευρήματος μόνο σε μία λήψη. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Οι ειδικές οθόνες υψηλής ανάλυσης βλέπουμε εδώ. Πλέον οι μαστογραφίες δεν βλέπονται σε φιλμ. Έχουμε τη δυνατότητα μεγένθησης, αντιστροφής εικόνας και πολλά άλλα εργαλεία που μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερες διαγνώσεις πλέον. Ένα κλασικό hanging protocol σας δείχνω εδώ πέρα, το οποίο έχουμε τις παλιές με τις καινούριες μαστογραφίες αντικριστά. Οι πληροφορίες του εξεταζομένου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να βλέπουμε στις οθόνες μας μαστογραφίες σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις και να κάνουμε correlation. Θα δεχόσασταν να διαβάσετε αυτές τις μαστογραφίες? Προσοχή. Χαμένος ιστός στη μαστογραφία σημαίνει χαμένος καρκίνος. Το μήκος της οπισθοθυλαίας γραμμής πρέπει να είναι ανάλογο και στις δύο λήψεις. Εδώ βλέπουμε μια σωστή μαστογραφία, τεχνικά, με σωστή θέση, πίεση και contrast. Οι μαστογραφίες πρέπει να είναι αντικριστά, να είναι συμμετρικές και να γίνεται από άκρη σε άκρη το διάβασμα της μαστογραφίας. Ένας άλλος τρόπος είναι η επικάλυψη των σημείων που δεν... δηλαδή να βλέπουμε τμηματικά να διαβάσουμε τη μαστογραφία. Έτσι χωρίζουμε σε τρεις ζώνες, σε τρία τμήματα τη μαστογραφία, μεγενθυμένα, το πάνω, το μεσαίο και το κάτω. Μπορούμε επίσης να δούμε χωριστά την κάτω μαστική πτυχή, τον οπισθομαστικό χώρο, τον αδένα και κυρίως πίσω από τη θηλή. Όπως είπαμε, οι πληροφορίες από τον τεχνολόγο είναι πολύ σημαντικές. Εδώ θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι υπάρχει μία μάζα, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται ένας πύλος. Τα artifacts επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εδώ βλέπουμε κάποιες σκιερές γραμμές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τρίχες από τα μαλλιά της εξεταζομένης. Μπορείς να δεις πολλά artifacts. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπως η αναδίπλωση του δέρματος, η κίνηση, το στέρνο και άλλα. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι γι' αυτό. Η σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις, όχι μόνο του προηγούμενου έτους. Εδώ βλέπουμε
τις τρεις τελευταίες εξετάσεις με ένα έβριμα το οποίο είναι σταθερό, το οποίο το παρακολουθούσαν και δεν το δώσαν σημασία λόγω της σταθερότητας. Όμως άμα πάμε πιο πίσω βλέπουμε ότι το έβριμα ήταν πιο μικρό και ήταν ένας καρκίνος φυσικά. Όταν έχουμε εμφάνιση του ευρήματος μόνο σε μία λήψη, βλέπουμε εδώ συντομοσύνδεση στην MLO λήψη φάνηκε η βλάβη, ενώ στην κεφαλουρέα δεν είναι πουθενά. Υπάρχουν κάποια τυφλά σημεία στη μαστογραφία. Έτσι, στην MLO, στην περιφέρεια του έσω και κάτω τμήματος του μαστού, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία να μην περιλαμβάνονται στην εικόνα μας, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Όπως και βλάβες στην κεφαλουρέα λήψη, στην περιφέρεια του έσω και έξω τμήματος, καθώς και πολύ ψηλά στο θωρακικό τείχωμα. Εδώ σχηματικά δείχνω αυτά τα σημεία. Είναι τα τυφλά σημεία στη λοξή και στην κεφαλουρέα λήψη. Τι κάνουμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Όταν έχουμε μία βλάβη στην MLO και δεν φαίνεται στην κεφαλουρέα, χρησιμοποιούμε, κάνουμε μία ακόμα λήψη σε πλάγια θέση, σε ML θέση. Αν το έβριμά μας βρίσκεται ψηλά στην πλάγια θέση, τότε ο καρκίνος κρύβεται στο άνω και έσω τεταρτημόριο του μαστού. Αν η βλάβη μας βρίσκεται στο κάτω μέρος στην πλάγια λήψη, τότε η βλάβη μας βρίσκεται στο κάτω και έξω τμήμα του μαστού. Εξετάζοντας μια μαστογραφία, έχουμε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ευρήματα. Τα πρωτεύοντα ευρήματα είναι, πρώτα εξετάζουμε για το αυτονόητο, τις φανερές βλάβες, τις μεταβολές που έχουμε από προηγούμενη μαστογραφία. Μετά βλέπουμε αν υπάρχει συμμετρία ή ασυμμετρία ή αν πρόκειται για κάποια φυσιολογική παραλλαγή. Αφιερώνουμε χρόνο στη μελέτη των οπισθομαστικών λιποδών περιόχων, θα αναφερθούμε σε λίγο σε αυτές. Εκτιμούμε το περίγραμμα του μαστού, είναι πολύ σημαντικό, και το λίπος που έρχεται σε επαφή με αυτό, τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής, της επασβεστώσης. Και τα δευτερεύοντα ευρήματα είναι η πάχυση του δέρματος, η σωλική θηλή, παθολογική λεμφαδένεση. Εδώ βλέπουμε μία βλάβη που δεν υπήρχε σε προηγούμενη μαστογραφία. Κάνοντας spot στην περιοχή, ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ένας μικρός καρκίνος στον αριστερό μαστό. Η ασυμμετρία του μαστικού παρενχύματος διαχωρίζεται σε ασυμμετρία σε μία λήψη, εστιακή ασυμμετρία σε δύο λήψεις, πρέπει να υπάρχει αυτό, αναπτυσσόμενη ασυμμετρία και διάχυτη ασυμμετρία, οι οποίες όλες αυτές μπορεί να συνδυάζονται και με άλλα ευρήματα. Εδώ έχουμε μια εστιακή ασυμμετρία στον δεξιό μαστό. Εδώ μια ασύμμετρη πυκνότητα στον αριστερό μαστό. Κάνοντας spot βλέπουμε ότι συνδυάζεται και με επασβεστώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα in situ καρκίνωμα. Η έρευνα του οπισθομαστικού λίπους επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάποιες περιοχές, οι λεγόμενες απογορευμένες περιοχές του ταμπάρ, επειδή αυτός τις πρωτοανέφερε. Είναι τέσσερις τριγωνικές ζώνες που πρέπει να υπάρχει μόνο λιπόδης ιστός και κάποια πυκνότητα σε αυτές αυξάνει το επίπεδο υποψίας καρκίνου. Η No Man's Land, η οποία βρίσκεται στον όπιστο μαστικό χώρο, βλέπουμε εδώ σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να υπάρχει κάποια πυκνότητα, στην προκειμένη περίπτωση ένας καρκίνος. Στον έσω μαστικό χώρο στην κεφαλουρέα λήψη, επίσης εδώ είναι ένας τυπικός καρκίνος. Το τρίγωνο του γαλαξία, το Milky Way, το οποίο επειδή είναι και μεγάλη συχνότητα σε αυτό το σημείο των καρκίνων, πρέπει να του δίνουμε ιδιαίτερη βάση, και η κάτω μαστική πτυχή επίσης, σε αυτό το σημείο υπάρχει λίπος, δεν θέλουμε να δούμε πυκνότητες. Το περίγραμμα επίσης του μαζικού του παρενχήματος, ο καρκίνος μπορεί να παραμορφώσει το περίγραμμα του μαστού, γιατί ο καρκίνος έχει την τάση να ελκύει τις γύρω δομές προς αυτόν. Έτσι δημιουργείται το σημείο τέντα, το tent sign που λέμε, και όταν αναγνωρίζεται αυτό θα πρέπει να γίνονται spot μεγεθυντικές λήψεις, όπως σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι ο καρκίνος κρύβεται μέσα στον αδένα, αλλά δημιουργεί αυτή την έλξη και η οποία τον προδίδει. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να δούμε κυρτότητα του περιγράμματος, το λεγόμενο elbow sign, το σημείο του αγκώνα που μοιάζει με τον αγκώνα του ανθρώπινου χειρός. Η διαταραχή της αρχιτεκτονικής είναι μια άλλη ένδειξη. Πάντοτε όταν έχουμε διαταραχή αρχιτεκτονικής κάνουμε spot λήψεις. Βλέπουμε ότι αλλάζει η φυσιολογική αρμονία του αδένα, αυτό σημαίνει διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Οι επασβεστώσεις, όταν έχουμε επασβεστώσεις
Πάντοτε κάνουμε αληθείς μεγεθυντικές λήψεις και όχι μόνο μεγεθύνσεις στην οθόνη. Πάντοτε πρέπει να γίνονται δύο λήψεις σε 0 και 90 μοίρες. Τα δευτερεύοντα ευρήματα υπάρχει του δέρματος, η σολκή της τυλής. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η φυσιολογική και η παθολογική λεμφαδένας. Όταν έχουμε ετερόπλευρη ή αμφωτερόπλευρη αύξηση της ακτινοσκερότητας του πανεχήματος, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια καρδιακή ανεπάρκεια, θα μπορούσε να είναι μια ακτινοβολία του μαστού μεταχειρητικά ή κάποια λεμφική στάση, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις του φλεγμονώδους καρκινώματος, εδώ βλέπουμε την τυπική εικόνα του φλοιού πορτοκαλιού. Έτσι, η διαχείριση των βλαβών, η ανάγκη για τη σωστή διαχείριση των βλαβών του μαστού μας επέβαλε να καθιερώσουμε ένα σύστημα κατάταξης των βλαβών αυτών και έτσι κάθε μία από αυτές εκφράζει την πιθανότητα κακοήθειας και δίνει οδηγίες για την διαχείριση αυτής. Έτσι, όταν εντοπίζουμε κάποιο εύρημα στη μαστογραφία, είμαστε υποχρεωμένοι να το χαρακτηρίζουμε με συγκεκριμένη ορολογία και να του αποδίδουμε το αντίστοιχο score BI-RADS. Όσον αφορά την πυκνότητα, ο μαστός κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες, από εντελώς λιπώδης έως πάρα πολύ πυκνός. Γνωρίζουμε ότι όσο αυξάνεται η πυκνότητα του μαστού, μειώνεται η ευαισθησία της μαστογραφίας. Ως προς το σχήμα, οι βλάβες, οι ογκόμορφες βλάβες είναι οειδείς, στρόγγυλες ή ανώμαλες. Τα όρια τους μπορεί να είναι περιγεγραμμένα, συγκαλυμμένα, μικρολογωτά, σαφή, ακτινοτά. Η πυκνότητα μπορεί να είναι ακτινοδιαφανής, ισόπυκνη χαμηλής ακτινοσκερότητας ή υψηλής ακτινοσκερότητας και έτσι ανάλογα με την πυκνότητα, τα όρια και το σχήμα αυξάνεται ο θετικός προγνωτικός παράγοντας του καρκίνου. Η επασβεστώση, ένα μέρος του καρκίνου του μαστού εμφανίζεται με επασβεστώσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι από όλες τις επασβεστώσεις μόνο το 20% είναι κακοήθεια, το 80% είναι συνήθως καλοήθεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις καλοειδείς επασβεστώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι δερματικές, αγκιακές, διστροφικές, rod-like επασβεστώσεις πλασματοκυταρικής μαστίτιδας, είναι αδενόματος, το milk of calcium του γάλακτος ασβεστίου, οι οποίες χαρακτηριστικά αλλάζουν με τις διαφορετικές λήψεις που παίρνουμε τις μεγενθητικές. Η κατανομή των επασβεστώσεων μπορεί να είναι διάχυτη, περιοχική, ομαδοποιημένη, γραμμική ή τμηματική. Και επίσης, ανάλογα την κατανομή τους, αλλάζει και το PPV. Η μορφολογία τους μπορεί να είναι αδρές, άμορφες, πλειόμορφες ή γραμμοειδές διακλαδούμενες. Επίσης, ανάλογα τη μορφολογία αυξάνεται ο θετικός προγνωστικός παράγοντας του καρκίνου. Το σκορ του BI-RADS είναι από 0 έως 6. Μας ορίζει τη βλάβη, την πιθανότητα κακοήθειας και την διαχείριση. Και τέλος θα αναφερθώ για την τομοσύνθεση δύο λόγια μόνο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Η τομοσύνθεση είναι μια τρισδιάστατη ακτινολογική μέθοδος που μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις βλάβες που χάνονται λόγω της επιπροβολής των αδενικών στοιχείων στην απλή μαστογραφία. Στην ουσία είναι μια μαστογραφία η οποία λαμβάνει χαμηλής δόσης λήψης από διαφορετικές γωνίες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό εδώ, μάλλον το αποτέλεσμα. Εδώ είναι η απλή μαστογραφία. Βλέπετε πόσο πιο έντονα αναδεικνύεται στην τομοσύνθεση η βλάβη. Μας κάνει στην ουσία τη ζωή εύκολη εμάς τους ακτινολόγους. Και τέλος, η τελευταία μέθοδος που έχει αναπτυχθεί είναι η contrast enhancement, η CEM. Μαμόγραφη. Είναι μια μέθοδος πολλά υποσχόμενη, μπορεί να συνδυάζει τη μαστογραφία με τη χρήση σκιαγραφικού. Έτσι έχουμε όλα τα καλά της μαστογραφίας όσον αφορά τη μορφολογία με το functional imaging που είχαμε μόνο στην μαγνητική μέχρι τώρα, δηλαδή τον εμπλουτισμό της βλάβης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι πάρα πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για το πέρασμα αυτό του θαυμαστού κόσμου της μαστογραφίας. Είναι αλήθεια ότι είναι μια μαγευτική διαχείριση. Και ιδιαίτερα ότι ξέρεις καλά τη δουλειά σου, είναι ακόμα πιο μαγευτική, γιατί ακριβώς έχεις να κονταροχτυπιέσαι με τα ευρήματα. Θεωρώ ότι η κυρία Καναβού θα μας ξαναγήσει τώρα στο θαυμαστό κόσμο των υπερήχων και την καλό στο βήμα. Καλησπέρα σε όλους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Κυρία Καναβού, να σας παρουσιάσω μόνο ότι η κυρία Καναβού είναι ειδική κτηνολόγος στο Μαστό και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα στη Λάρισα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας, έστω και από μακριά. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά. Δώστε μου ένα λεπτό να ξεκινήσω. Επιβεβαιώστε μου παρακαλώ ότι βλέπετε καλά την οθόνη μου. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το δικό μου θέμα είναι η μελέτη του μαστού με τους υπερήχους. Ποιος είναι ο ρόλος μας, τι καλούμαστε να κάνουμε με τον υπερήχο. Το πρώτο πράγμα είναι να εντοπίσουμε, να ψάξουμε να βρούμε μια βλάβη. Το δεύτερο πράγμα είναι να τη χαρακτηρίσουμε. Και το τρίτο, εφόσον θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτη, να προχωρήσουμε σε βιοψία. Πότε κάνουμε τον υπέρηχο, είτε προληπτικά, σαν συμπληρωματική μέθοδο στη μαστογραφία, ειδικά στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς ή σε γυναίκες που είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου, είτε διαγνωστικά, όταν έχουμε τη διερεύνηση κάποιου ευρήματος, ψηλαφυτού ή ευρήματος μαστογραφίας ή μαγνητικής, ή τέλος για τη διερεύνηση του εκρήματος από τη θηλή. Τέλεια, λοιπόν, βλέπουμε ότι όλα καταλήγουν στον υπέρηχο. Σκανάρουμε, ψάχνουμε, βρίσκουμε τη βλάβη, κάνουμε τη βιοψία, τελειώσαμε. Έχουμε την απάντηση σε όλα τα προβλήματά μας. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα για μας που ασχολούμαστε με τον υπέρηχο του μαστού, ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα. Η μελέτη του μαστού με τον υπέρηχο παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς, τους οποίους θα τους δούμε παρακάτω. Ο πρώτος περιορισμός είναι ότι καλούμαστε να δουλέψουμε σε πολύ μικρό field of view. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό ηχοβολέα και πρέπει να σκανάρουμε βήμα προς βήμα, σπιθαμή προς σπιθαμή, λίγο-λίγο όλο το μαστό. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι εύκολο σε γυναίκες με μεγάλους μαστούς, που δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε καλύψει όλο το μαστό και κουραζόμαστε κιόλας. Και επίσης, σε πολύ μεγάλους μαστούς εξασθενεί η δέσμη των υπερήχων και δεν είναι καλή η απεικόνηση των εντοβάθη τμήματων. Είναι η μόνη απεικονιστική μέθοδος στο μαστό που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε άμεσα το δεξιό με τον αριστερό μαστό, όπως συμβαίνει στη μαστογραφία και τη μαγνητική. Έχουμε να δουλέψουμε σε ένα πολύ ανομοιογενές background. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο μαζικός αδένας είναι ένα πάρα πολύ ετερογενές όργανο. Έτσι, ήδη προβληματιζόμαστε πάρα πολύ, πολλές φορές, να αναγνωρίσουμε το φυσιολογικό, πόσο μάλλον να πρέπει να ξετρικώσουμε και τις παθολογικές βλάβες μέσα σε όλη αυτή την ανακατοσούρα. Άλλος περιορισμός, η παρουσία πολλών ψευδώς θετικών ευρημάτων. Ξέρουμε ότι με το screening υπέρηχο βρίσκουμε περισσότερους καρκίνους από ό,τι με τη μαστογραφία. Ωστόσο, πολλούς από αυτούς που θα θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτοι, τελικά είναι καλοήθεις. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται η θετική προγνωστική αξία της βιοψίας με τον υπέρηχο να είναι χαμηλή από 3,5% έως 31%. Τέλος, είναι μια εξέταση που εξαρτάται πάρα πολύ από αυτόν που τη διενεργεί, από την ικανότητά του, τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ χρονοβόρα εξέταση, όταν θες να την κάνεις σωστά, και πολύ κουραστική. Είπαμε λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε και να χαρακτηρίσουμε μια βλάβη. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορούμε και να τη δούμε τη βλάβη. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σαρώσουμε, να σκανάρουμε πάρα πολύ καλά το μαστό. Έχουν προταθεί διάφορα πρωτόκολλα σάρωσης, εγκάρσια, παράλληλα, radial, anti-radial. Εγώ αυτό που έχω να σας προτείνω είναι κάντε όσες σαρώσεις θέλετε, αρκεί να είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες και να είστε σίγουροι ότι έχετε δει σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε κομματάκι του μαστού. Το δεύτερο πράγμα είναι να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Χρησιμοποιώντας υψηλή συχνότητα ηχοβολής, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες του μηχανήματός μας, το compound imaging, τις αρμονικές, να ρυθμίσουμε το TGC και το focus. Ας το δούμε αυτό στην πράξη. Εδώ είναι η πρωταρχική εικόνα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο φίλτρο. Βλέπουμε ότι τα όρια είναι ασαφή και υπάρχουν ήχοι μέσα. Δεν είμαστε σίγουροι αν είναι μια απλή ή επιπλεγμένη κίστη. Προσθέτοντας, ενεργοποιώντας το compound imaging, βλέπουμε πόσο ξεκαθαρίζουν τα όρια
τις αλλοιώσεις, ενώ με τις αρμονικές εξαφανίζονται και οι εσωτερικοί ήχοι. Είμαστε σίγουροι λοιπόν 100% ότι είναι μια απλή κύστη. Επίσης, παίζοντας με τη συχνότητα, βλέπουμε ότι έχουμε βελτίωση γενικά της απεικόνησης όσο αυξάνεται η συχνότητα, ενώ με τη χρήση των αρμονικών μπορούμε να αναδείξουμε τις ισοηχοϊκές βλάβες που είναι σχεδόν αόρατες. Το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε το εύρημά μας, να καταγράψουμε σε ποιο μαστό είναι, την ώρα, την απόσταση από τη θηλή, προαιρετικά την απόσταση από το δέρμα, καθώς και να μετρήσουμε το μέγεθός του σε τρεις διαστάσεις από δύο ορθογώνιες λήψεις. Επόμενο βήμα, ο χαρακτηρισμός των βλαβών. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το λεξικό Baeres. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά και όλη την ορολογία για το τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε τις βλάβες και στη συνέχεια να βάλουμε το Baeres score και να συστήσουμε τι πρέπει να γίνει. Τώρα, επειδή είμαι σίγουρη ότι πρώτον τα έχετε διαβάσει όλοι, δεύτερον τα έχετε ακούσει χίλιες φορές στα συνέδρια, εγώ δεν θα μιλήσω αναλυτικά εδώ για το Baeres. Αυτό που θα αναφέρω όμως είναι ποια υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά είναι κακοήθη. Είναι οι ακτινωτές προσεκβολές, τα ανώμαλα όρια, η παρουσία μικρολοβώσεων, μικρών δηλαδή λοβώσεων, είτε σε όλη την επιφάνεια, είτε σε ένα τμήμα της επιφάνειας της βλάβης, η ακουστική σκιά, η ηχογενής άλλος και το ύψος μεγαλύτερο από πλάτος ή αντιπαράλληλος προσανατολισμός. Τα χαρακτηριστικά που έχουν την υψηλότερη θετική προγνωστική αξία είναι οι ακτινωτές προσεκβολές, οι ηχογενείς άλλους και ο κάθετος προσανατολισμός. Δευτερεύοντα κακοήθη χαρακτηριστικά είναι η επέκταση σε πόρο. Αν έχουμε σε περισσότερους από έναν πόρο, μιλάμε για διακλαδώσεις, η χαμηλή ηχογένεια της βλάβης και η παρουσία μικροαποτιτανώσεων μέσα στη βλάβη. Καλοήθη χαρακτηριστικά τώρα, από την άλλη μεριά, είναι η αυξημένη ηχογένεια, η παρουσία λίγων 2-3 ήπιων λοβώσεων, ο οριζόντιος προσανατολισμός, το πλάτος δηλαδή της βλάβης να είναι μεγαλύτερο από το ύψος και η παρουσία ηχογενής κάψας στην περιφέρεια της αλλοίωσης. Εδώ θέλει προσοχή, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή την ηχογενή κάψα μπορούμε να τη δούμε σε όλη την περιφέρεια και όχι μόνο σε ένα τμήμα της βλάβης, για να θεωρηθεί απόλυτα καλόηθες χαρακτηριστικό. Προτείνω έναν υπερηχογραφικό διαγνωστικό αλγόριθμο που θα σας βοηθήσει στη ταξινόμηση των βλαβών. Το πρώτο είναι να ψάξετε για κακοήθη ευρήματα. Εάν αναγνωρίσετε έστω και ένα κακόηθες εύρημα, ταξινομήστε τη βλάβη σαν Baeres 4 και 5 και προχωρήστε σε βιοψία. Εάν δεν υπάρχουν κακοήθη χαρακτηριστικά, ψάξτε για καλοήθη χαρακτηριστικά. Αν υπάρχουν καλοήθη χαρακτηριστικά, ταξινομείτε ως Baeres 2 ή 3 και συστήνετε πανέλεγχο στο έτος ή στο εξάμηνο κατά περίπτωση. Τέλος, αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ούτε καλοήθη χαρακτηριστικά, ταξινομήστε τη βλάβη σαν Baeres 4α και προχωρήστε σε βιοψία. Ας τα δούμε λίγο και στην πράξη αυτά με κάποια περιστατικά. Προληπτική μαστογραφία σε μια γυναίκα 65 ετών, μια συμμετρία στο έξω ημιμόριο του αριστερού μαστού. Σκανάροντας λοιπόν στον υπέρηχο, βρίσκουμε αυτή την υπερηχογενή περιοχή. Μοιάζει πάρα πολύ με νησίδα παρενχήματος. Θα τη θεωρήσουμε Baeres 2. Σκανάροντας όμως προς όλες τις κατευθύνσεις και αλλάζοντας τον υποβολέα, βλέπουμε ότι από την αλλοίωση αυτή φεύγουν αυτές οι ακτινωτές προσεκβολές. Επομένως, ακυρώνεται η αυξημένη οικογένεια σε καλόηθες χαρακτηριστικό και έχουμε ένα κακόηθες, ταξινομούμε σαν Baeres 4. Ενισχύεται εδώ η υπόνοιά μας για κακοήθεια από την αυξημένη σκληρία στην ελαστογραφία. Έγινε βιοψία πορογενές διηθητικό καρκίνωμα grade N. Διερεύνηση ψηλαφυτού ευρήματος σε μια γυναίκα 54 ετών στον αριστερό μαστό. Το εύρημα αντιστοιχεί σε μια υποηχοϊκή αλλοίωση με ομαλά και σαφή όρια, λίγες ήπιες λοβώσεις και οπίστια ακουστική ενίσχυση. Baeres 3, καλόηθες εύρημα, επανέλεγχος. Κάνουμε ελαστογραφία. Μαλακή η αλλοίωση στην ελαστογραφία, επιμένουμε στο Baeres 3. Ελέγχοντας όμως την αγγείωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αγγεία, ανώμαλα και κεντρικά, τα οποία είναι ύποπτα, επομένως η αλλοίωση είναι Baeres 4. Προχωράμε σε βιοψία, πορογενές διηθητικό καρκίνωμα grade 3, τριπλά αρνητικός καρκίνος με εξαιρετικά αυξημένο δίκτυο πολλαπλασιασμού, ο οποίος ήδη από τη διάγνωση είχε δώσει μεταστατικό ενδοκυλιακό λεμφαδένα, μιλάμε δηλαδή για νόσο σταδίου 4. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μια τέτοια αλλοίωση να μην θεωρηθεί καλοήθης και να προχωρήσουμε σε βιοψία. Η χρήση λοιπόν του Doppler, είτε Color είτε Power, μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το χαρακτηρισμό των αλλοιώσεων,
Γνωρίζουμε ότι τα νεοαγγεία είναι ανώμαλα και βρίσκονται κεντρικά στις βλάβες, ενώ τα καλοήθεια αγγεία βρίσκονται στην περιφέρεια των αλλοιώσεων. Προσοχή όταν σκανάρουμε να μην εφαρμόζουμε μεγάλη πίεση στον ηχοβολέα, γιατί θα κολαψάρουμε τα αγγεία και τότε θα έχουμε μια ψευδή απουσία αγγείωσης. Η ελαστογραφία, όπως ήδη είπαμε, μπορεί να μας δώσει επιπλέον διαγνωστικές πληροφορίες δύο ειδών, η strain και η shear wave ελαστογραφία. Στην πρώτη περίπτωση, εμείς ασκούμε μηχανική πίεση στο μαστό και κατά συνέπεια στη βλάβη με τον ηχοβολέα μας. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ηχοβολέας στέλνει ηχητικά κύματα και στη συνέχεια μετράμε την ταχύτητα μετάδοσης των ηχητικών κυμάτων μέσα στη βλάβη. Πληροφορίες για τη βλάβη, είτε σε ασπρόμαυρο χάρτη είτε σε χρωματικό χάρτη, ποιοτική εκτίμηση για τη strain. Για τη shear wave ελαστογραφία έχουμε τη δυνατότητα, εκτός από τη ποιοτική εκτίμηση με τους χρωματικούς χάρτες, να έχουμε και πιο ακριβή ποσοτική εκτίμηση της σκληρίας. Ας δούμε ακόμη μία περίπτωση. Λίγο πιο περίπλοκες βλάβες αυτές, σύνθετη κυστική αλλίωση και στις δύο περιπτώσεις, κυστικό και συμπαγές τμήμα, BI-RADS 3, 4. Βάζουμε το Power Doppler, εδώ έχουμε αγγείωση, εδώ στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε αγγείωση. Πιο εύκολα τα πράγματα εδώ, εφόσον έχουμε αγγείωση θα προχωρήσουμε σε βιοψία. Εδώ τι θα κάνουμε, follow-up, βιοψία. Ας δούμε λίγο τις εικόνες της μαστογραφίας. Εδώ μία μάζα υψηλής πυκνότητας, βλέπουμε όμως ότι σε τούτη την περίπτωση είναι μία μάζα ακτινοδιαβγαστική, επομένως μιλάμε για μία κλασική περίπτωση λιπονέκρωσης, η οποία ταξινομείται σαν BI-RADS 2, συνηγορεί και το ιστορικό πρόσφατο χειρουργείο στην περιοχή και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε περαιτέρω. Γυναίκα 27 ετών, ελέγχονταν με υπερήχους και, και μαγνητική μαστών, είχε ένα γνωστό νοαδένωμα χωρίς εμπλουτισμό στον αριστερό μαστό και μια κύστη στο δεξιό μαστό. Σε έναν επανέλεγχο βρέθηκε μια νέα αλλίωση, σχεδόν ανιχοϊκή, με ομαλά και σαφή όρια, χωρίς αγγείωση. Θα θεωρήσουμε ότι είναι κύστη. Έγινε μαγνητική, η αλλίωση εμφανίζει ομοιογενή εμπλουτισμό, ομαλά και σαφή όρια. Είναι ο αδένωμα, καλοήθη χαρακτηριστικά μέχρι στιγμής. Στο diffusion όμως βλέπουμε ότι έχει περιορισμό της διάχυσης και χαμηλό ADC value. Και μία πληροφορία που σας απέκρυψα είναι ότι η γυναίκα είναι φορέας γονιδιακής μετάλλαξης BRCA1, φυσικά έγινε βιοψία, ένας τριπλά αρνητικός πορογενής διηθητικός καρκίνος. Πολύ προσοχή λοιπόν στις γυναίκες με BRCA1, οι όγκοι, ειδικά όταν πρωτοεμφανίζονται, μπορεί να μοιάζουν είτε με καλοήθεια ή ακόμα χειρότερα με κύστης. Πόση σημασία έχει να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση σε μια τέτοια γυναίκα, θα το δούμε στην επόμενη περίπτωση. Γυναίκα 26 ετών, η μητέρα της με γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, πριν 6 μήνες, το πρώτο του 21, είχε κάνει έναν υπέρηχο σε ένα άλλο κέντρο. Το μένο έβριμα ήταν μια κύστη 6 χιλιοστά στο δεξιό μαστό. Ήρθε για τον εξαμηνιαίο έλεγχο σε εμάς και βλέπουμε ότι αυτή η αλλίωση έχει μεγαλώσει, είναι 16 χιλιοστά πια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κυστική. Έγινε βιοψία, τριπλά αρνητικός πορογενής διηθητικός καρκίνος και βέβαια αυτή η καθυστέρηση 6 μηνών στη διάγνωση είχε σαν αποτέλεσμα ήδη να έχουμε λεμφαδενική μετάσταση. Η γυναίκα ελέγχθηκε και η ίδια και είχε και η ίδια γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1. Πολύ προσοχή λοιπόν, όταν χαρακτηρίζουμε τις βλάβες θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι υπάρχουν κακοήθειες που έχουν καλοήθη μορφολογία ή καλοήθη χαρακτηριστικά, όπως είναι το μυελοειδές, το βλενώδες, το μεταπλαστικό καρκίνωμα και το high-grade πορογενές διηθητικό καρκίνωμα, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν καλοήθεις αλλοιώσεις οι οποίες μπορεί να μιμηθούν απεικονιστικά κακοήθεια, όπως στην επόμενη περίπτωση. Η γυναίκα η οποία είχε χειρουργηθεί το 2015 για άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία έρχεται 2 χρόνια μετά και στην περιοχή του χειρουργείου βλέπουμε μία μάζα τόσο στη μαστογραφία όσο και στον υπέρηχο με ανώμαλα όρια και επασβεστώσεις, αυξημένη αγγείωση και αυξημένη σκληρία στην ελαστογραφία. Κάναμε όμως βιοψία και ήταν απλά λιπονέκρωση. Θα αφιερώσω λίγα λεπτά στο λεγόμενο second look υπερηχογράφημα, το οποίο το ακούτε όλο και πιο συχνά τελευταία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ευρύτατη χρήση της μαγνητικής τόσο ως διαγνωστικό εργαλείο όσο και στην προεγχειρητική εκτίμηση και σταδιοποίηση των ασθενών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκουμε πολλά περισσότερα ευρήματα τα οποία φαίνονται μόνο με τη μαγνητική. Σε ένα σημαντικό ποσοστό, 65%, αυτά είναι κακοήθη.
Τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε ένα second loop υπερηχογράφημα, πηγαίνουμε πια στοχευμένα, γνωρίζοντας πού είναι το έβριμα της μαγνητικής, και ενώ στον πρώτο έλεγχο αυτό δεν ήταν αντιληπτό, είναι πιο εύκολο τώρα που πάμε στοχευμένα να το αναδείξουμε. Σε συνολικό ποσοστό ανίχνευσης των αλλοιώσεων είναι στο 57,2%, με μεγαλύτερη πιθανότητα να βρούμε τη βλάβη αν είναι κακοήθης και αν είναι μάζα. Μία γυναίκα εδώ, η οποία παραπέμφθηκε σε εμάς, είχε κάνει διερεύνηση για το έβριμα, εδώ μια ακτινωτή βλάβη στην ουρά του μαστού. Ο πρώτος υπέρηχος δεν έδειξε τίποτα. Έγινε μαγνητική. Στη μαγνητική αλλίωση αυτή δεν εμφανίζει ιδιαίτερο εμπλουτισμό, όμως τυχαία ευρήματα, ένας πολύ εκτεταμένος πνευματικός non-mass εμπλουτισμός στον ίδιο μαστό και μια μικρή εμπλουτιζόμενη μάζα στο δεξί μαστό. Second look υπερηχογράφημα, αναγνωρίζουμε στην αντίστοιχη θέση μια non-mass περιοχή, μοιάζει πάρα πολύ με αδένα, αυξημένη αγγείωση, αυξημένη ελαστογραφία, και εντοπίσαμε και τη βλάβη στον άλλο μαστό. Βιοψία και στις τρεις βλάβες. Η πρωταρχική βλάβη ήταν απλά υπονέκρωση, ενώ τα τυχαία ευρήματα τα οποία βρέθηκαν και βιοψήθηκαν με τον υπέρηχο ήταν καρκίνη. Μία ιδιαίτερη μνήμα θα ήθελα να κάνω για τις non-mass περιοχές, τις οποίες ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τη μαγνητική. Όμως, και λόγω του second look υπερηχογραφήματος, αλλά και στο screening σε ένα ποσοστό 1-5,3%, τις αναγνωρίζουμε πια και στον υπέρηχο. Η συντριπτική πλειοψηφία ευτυχώς είναι καλοήθης αλλοιώσεις στα πλαίσια των μυοπιστικών αλλοιώσεων, όμως ένα σημαντικό ποσοστό, 10-54%, μπορεί να είναι κακοήθεια. Με συνθέστερους ιστολογικούς τύπους, το in situ πορογενές καρκίνωμα και το λοβιακό καρκίνωμα. Μέχρι στιγμής δεν περιγράφονται στον Άγλαντα BI-RADS, όμως τα βλέπουμε στην καθημερινή μας πράξη. Στη βιβλιογραφία, αν ανατρέξετε, θα δείτε ότι υπάρχουν ήδη αρκετά άρθρα που μιλάνε για τις non-mass βλάβες στον υπέρηχο, τις ταξινομών και τις αναλύουν, δεν θα μιλήσουμε αναλυτικά εδώ, απλά θα σας δείξω κάποια παραδείγματα. Γυναίκα 34 ετών, βιόμορφες αποτιτανώσεις σε μεγάλη έκταση στο μαστό. Στον υπέρηχο έχουμε non-mass υποηχοϊκές περιοχές, κατά τόπους γραμμοειδείς, εν είδη πόρων δηλαδή, με υποηχοϊκό περιεχόμενο και τις επασβεστώσεις. Αυξημένη αγγείωση, ένα high-grade DCIS, και αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι οι διατεταμένοι πόροι, οι οποίοι είναι γεμάτοι καρκίνο. Screening μαστογραφία σε μια γυναίκα 65 ετών, σε ένα άλλο κέντρο. Δεν βλέπουμε τίποτα το ιδιαίτερο στη μαστογραφία. Η γυναίκα ήρθε σε εμάς για υπέρηχο. Στον υπέρηχο, αυτό που πρόσεξα στον αριστερό μαστό της και ειδικά στο άνω ημιμόριο, ήταν ότι ο νέος μαστός της ήταν κατηγορίας πυκνότητας B, δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνός. Υπήρχαν αρκετές περιοχές με ακουστική σκιά και μια πολύ ανεπαίσθητη διαταραχή αρχιτεκτονικής, χωρίς ιδιαίτερα αυξημένη αγγείωση. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό αν δούμε συγκριτικά και τον άλλο μαστό. Έκανα μεγενθητικές λήψεις, δεν υπάρχει διαταραχή αρχιτεκτονικής, δεν υπάρχουν ύποπτες επασβεστώσεις. Προχώρησα ωστόσο σε βίωψια και το αποτέλεσμα ήταν διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα, πλειόμορφο και κλασικό, το οποίο λόγω του προτύπου ανάπτυξής του μας δίνει τέτοιες non-mass απεικονίσεις. Διερεύνηση εκκρήματος από τη θηλή, μία άλλη ένδειξη. Η γυναίκα 42 ετών είχε ορόδος έκρημα από τη θηλή του αριστερού μαστού, χωρίς έβριμα στην μαστογραφία. Στον υπέρηχο υπήρχε ένα σύστημα διατεταμένων πόρων, το οποίο εσωτερικά είχε συμπαγείς αλλοιώσεις με αυξημένη αγγείωση. Έγινε φυσικά και μαγνητική, όπου μπορούμε να δούμε πάρα πολύ ωραία τον τμηματικό εμπλουτισμό. Και εδώ βλέπουμε πολύ ωραία τη συσχέτιση της μαγνητικής με τον υπέρηχο, τον εκτατικό πόρο. Έγινε βιοψία DCIS grade 3. Ακόμη μια γυναίκα 60 ετών, έκρημα από τη θηλή του δεξιού μαστού, δεν υπάρχει έβριμα μαστογραφικό, ούτε έβριμα στον υπέρηχο. Σκανάροντας όμως με ειδική τεχνική μέσα στη θηλή, βρέθηκε ένα θύλωμα μέσα στη θηλή. Να μην ξεχνάμε λοιπόν να ελέγχουμε και τη θηλή. Τέλος, εκτός από τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό, όταν θα βρούμε μία βλάβη, καλούμαστε να απαντήσουμε, να συμμετέχουμε και στην σταδιοποίηση
στην τοπική σταδιοποίηση, προκειμένου να βοηθήσουμε τον χειρουργό και τον ογκολόγο. Έτσι, να μιλήσουμε αν η βλάβη είναι μόνο εστιακή ή πολυεστιακή, να χαρακτηρίσουμε τους μασχαλαίους λεμφαδένες, να ελέγξουμε και τους υπόλοιπους λεμφαδένες, υπερκλίδιους και τους λεμφαδένες της εσωμαστικής. Έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για να θεωρήσουμε ύποπτους τους λεμφαδένες. Εδώ έχει βρεθεί ότι η μορφολογία παίζει μεγαλύτερο ρόλο και έχει υψηλότερη ειδικότητα σε σχέση με το μέγεθος για τους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Κριτήρια ύποπτα για λεμφαδενική μετάσταση είναι η υπάχυνση του φλοιού, είτε σε όλη την περιφέρεια, είτε μια έκεντρη υπάχυνση, η αποστρογγύλωση και η απώλεια της λιπόδους πύλης. Βέβαια, με τον υπέρηχο έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε κατευθυνόμενη βιοψία, FNA ή core βιοψία. Γυναίκα με τρεις αιστείες καρκινικές στον αριστερό της μαστό, βλέπουμε έναν μεγάλο μεγέθους διογκωμένο λεμφαδένα με αιστιακή υπάχυνση φλοιού επίπεδου 1, όμως υπήρχαν και διογκωμένοι υποκλίδιοι λεμφαδένες στο επίπεδο 3, λοιπόν. Πληροφορίες που πρέπει να τις γνωρίζει τόσο ο χειρουργός όσο και ο ογκολόγος. Ένα τελευταίο περιστατικό που θα σας δείξω, μια γυναίκα η οποία είχε χειρουργηθεί για πορογενές διαιθητικό καρκίνωμα grade 2 στο δεξιό της μαστό, στο κάτω έσω ημιμόριο, με μια μικρομετάσταση στο λεμφαδένα φρουρό. Ήρθε για τον επανέλεγχο, το κλασικό της επανέλεγχο, και βρέθηκε ένας λεμφαδένας της έσω μαστικής. Συστήθηκε ογκολογική εκτίμηση. Ο ογκολόγος της την παρέπεψε σε μαγνητική. Η μαγνητική περιέγραφε ότι δεν υπήρχε κάποιο έβριμα, τόσο στο μαστό όσο και κάποιο αντίστοιχο έβριμα εδώ. Η γυναίκα δεν μου έφερε τη μαγνητική τότε. Ο ογκολόγος την έστειλε μετά από 6 μήνες ξανά σε εμένα. Βλέπουμε ότι υπάρχει εξέλιξη υπερηχογραφική. Τότε η γυναίκα μου έφερε και την πρώτη μαγνητική, όπου ήταν δύσκολο, αλλά υπήρχε ο λεμφαδένας της εσωμαστικής. Ζητήθηκε νέα μαγνητική. Βλέπουμε εκ νέου την εξέλιξη και την αντιστοιχία με την προηγούμενη θέση. Βέβαια, ο ογκολόγος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την ξαναέστειλε σε μένα μετά από 3 μήνες. Είναι πολύ ωραίο, βέβαια, να δούμε την εξέλιξη εδώ της νόσου. Και τελικά κάναμε PET για να τον πείσουμε ότι είναι λεμφαδενοπάθεια της εσωμαστικής και ότι έχουμε υποτροπή της νόσου. Αυτό που θα ήθελα να πάρετε από αυτή την ομιλία είναι ότι ο υπέρηχος είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μας. Μας βοηθάει τόσο και για να κάνουμε προληπτικό έλεγχο, αλλά και για να διερευνήσουμε συγκεκριμένα ευρήματα. Χρειαζόμαστε να έχουμε high resolution εικόνες, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες του μηχανήματός μας, το Doppler, την ελαστογραφία, να λάβουμε υπόψη μας το ιστορικό, να συσχετίσουμε με τη μαστογραφία, να χαρακτηρίσουμε τις βλάβες και ό,τι είναι ύποπτο να προχωρήσουμε σε κατευθυνόμενη βιοψία. Και καινούργια παιδεία για μας, το second look υπερηχογράφημα και η σταδιοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καναβού, θερμά συγχαρητήρια για την άψογη παρουσίαση από όλες τις απόψεις. Είναι γεγονός ότι η υπέρηχη είναι ένας κόσμος μοναξιάς. Γενικά η υπέρηχη. Είσαι μόνος και προχωράς. Ο υπέρηχος του μαστού είναι σαν να είσαι σε ένα δάσος του Αμαζονίου, του πάλι ποτέ Αμαζονίου προφανώς, όπου εκεί αναδεικνύεται πολύτιμη η παρουσία και των άλλων επικοινωνιστικών μεθόδων. Δηλαδή, αυτή η συντροφικότητα των άλλων μεθόδων είναι φαϊνότερη από οτιδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε άλλο τομέα της ιατρικής, σε άλλα συστήματα, δηλαδή απεικόνηση άλλων συστημάτων. Γι' αυτό ακριβώς ότι υπάρχει ελεξάρτηση των απεικονίσεων και δεν κάνουμε ερωτήσεις αφού τελειώσει ο κάθε ομιλητής, θα κάνουμε στο τέλος ερωτήσεις, γιατί είναι ένα puzzle, ένα συνεχόμενο puzzle, όπως και μεταξύ των ειδικοτήτων φυσικά. Κύριε Καναβού, ευχαριστώ. Οπότε καλώ την κυρία Μπουλογιάννη, η οποία βέβαια θα μας βάλει τώρα στον κόσμο της πιο ορθολογικής προσέγγισης στην απεικόνιση, που είναι η μαγνητική μαστογραφία. Κυρία Μπουλογιάννη, είναι ειδική ακτινολόγος στον μαστό και η κυρία Μπουλογιάννη. Και την καλώ στο βήμα για να ξεκινήσει την παρουσίασή της. Ορίστε. Διότι είναι σε ιδιωτικό τομέα. Ναι, ωραία. Είναι στο δημοτικό τομέα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Ένα λεπτό λιγάκι να κάνουμε λίγο για να share screen να κάνω κι εγώ.
Είναι εντάξει όλα, το βλέπετε όλοι? Όχι, θα πρέπει να κάνετε share την οθόνη σας αντί για το presentation στο Zoom. Θα βλέπω λίγο, μισό λεπτό. Τώρα εντάξει. Προχωρήστε. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα μου είναι η μελέτη του μαστού με μαγνητική τομογραφία. Παρόλο στις δεκαετίες του προληπτικού ελέγχου και τις νεότερες θεραπείες, ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να είναι κυριαρχία θανάτου στις γυναίκες. Υπάρχει ανάγκη ανίχνευσης των απεικονιστικά κρυφών καρκίνων, των interval cancers, όπως λέγονται. Η προσέγγιση με πολλαπλές μεθόδους, η multimodality approach, είναι πολύ σημαντική στην ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Μέρος αυτής της διαγνωστικής προσέγγισης είναι η μαγνητική μαστογραφία, η οποία έχει πολλές ενδείξεις. Σήμερα θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν σε γυναίκες υψηλού ρίσκου με γονιδιακές μεταλλάξεις στον προληπτικό έλεγχο, γυναίκες δηλαδή με BRCA1 θετικές, με lifetime risk πάνω από 20%, γυναίκες που έχουν ακτινοβοληθεί σε νεαρή ηλικία για λέμφωμα. Τώρα σιγά σιγά αλλάζει αυτό το τοπίο και έχουμε μια μετακίνηση να χρησιμοποιηθεί η μαγνητική και σε γυναίκες μεσαίου κινδύνου, μεσαίου ρίσκου, με πυκνούς μαστούς. Μια πολύ σημαντική μελέτη, σημαντικότερη των τελευταίων ετών, είναι η DENSE Trial, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine και δείχνει πόσο χρήσιμη και τα αποτελέσματα της μαγνητικής στο προληπτικό έλεγχο γυναικών με πολύ πυκνό μαστό. Αυτή είναι μια πολυκεντρική μελέτη με 40.000 ασθενείς με πολύ πυκνούς μαστούς. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το ένα έγινε μαστογραφία, η οποία ήταν αρνητική. Στο δεύτερο έγινε μαστογραφία και μαγνητική. Και τα αποτελέσματα ήταν ότι στις ασθενείς που έγινε μαγνητική βρήκαμε 17 καρκίνους επιπλέον, που δεν θα φαινόντουσαν αν δεν είχαμε κάνει τη μαγνητική μόνο με τη μαστογραφία, γιατί οι γυναίκες είχαν πολύ πυκνό μαστό. Και το δεύτερο αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό, ήταν ότι υπήρχε μια ελάττωση των interval cancer από 5 στις γυναίκες που έκαναν μαστογραφία σε 2,5 σε αυτές που έκαναν μαστογραφία και μαγνητική. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτό θα το δούμε τώρα στην πράξη. Βλέπουμε εδώ μια μαστογραφία, MLO λήψη, πολύ πυκνός μαστός. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τίποτα μέσα σε αυτό το άσπρο θολό τοπίο και στις λήψεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάτι. Πολύ εύκολα στη μαγνητική μπορούμε να δούμε στο δεξί μαστό αυτή την βλάβη με τα ύποπτα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια εδώ εκτός από αυτή τη βλάβη, η οποία είναι στο άνω μήμα του μαστού, μπορούμε να δούμε και μία δεύτερη επίσης βλάβη. Η πρώτη βλάβη έχει ύποπτα χαρακτηριστικά μορφολογικά και αιμοδυναμικά, όπως βλέπουμε εδώ με τις καπύλες. Και τυχαία βρίσκουμε και μία μικρή βλάβη, η οποία έχει καλοήθη μορφολογικά και αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά. Οπότε βλέπουμε πόσο εύκολα μπορούμε να δούμε μέσα τη βλάβη σε ένα πολύ πυκνό μαστό μαστογραφικά στη μαγνητική, πόσο μας βοηθάει η μαγνητική. Εδώ μπορούμε να τα δούμε όλα σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Θα τα αναλύσουμε και στα παρακάτω περιστατικά. Αναμφίβολα, η χρησιμότητα της μαστογραφίας έχει φανεί, έχει αποδείξει η μαστογραφία την χρησιμότητά της στο προληπτικό έλεγχο. Έχει οδηγήσει, όπως είπε και ο πρώτος συνάδελφος, σε ελάττωση της νησιμότητας. Είναι μια πολύ καλή εξέταση. Παρ' όλα αυτά, έχει περιορισμούς η μαστογραφία και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από το αν είναι πυκνός ένας μαστός, εξαρτάται και από τον ιστολογικό τύπο του νεοπλάσματος, γιατί έχει βρεθεί ότι καρκίνοι οι οποίοι έχουν φαινότυπο απεικονιστικά, ο οποίος μπορεί να, έχει καλοήθη χαρακτηριστικά και να μπορεί να μπερδεύεται στην μαστογραφία,
Οπότε, δύο πράγματα δηλαδή δεν μας βοηθούν τη μαστογραφία. Το πρώτο είναι όταν έχουμε πυκνόμαστο. Το δεύτερο να είναι ο ιστολογικός φαινότυπος, να είναι τέτοιος που να μπερδεύεται με καλοήθη βλάβη, είτε μια αναβαίνωμα ή μια κίστη. Για τον λόγο αυτό, προτάθηκε να γίνεται πρόληψη του μαστού με μαγνητική μαστογραφία και επειδή, όπως ξέρουμε, η μαγνητική είναι λίγο χρονοβόρα εξέταση όταν κάνουμε το full πρωτόκολλο, προτάθηκε από την Κούλ το 2014 το σύντομο πρωτόκολλο της μαγνητικής, η γρήγορη μαγνητική, η abbreviated μαγνητική, η οποία διαρκεί μόνο 3 λεπτά για να γίνει η μαγνητική και άλλα τόσα λεπτά για να μπορέσει να ερμηνευτεί από εξειδικευμένους ακτινοδιαγνωστές. Γίνεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς και μεσαίου ρίσκου. Έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και διαγνωστική ακρίβεια, ίδια με την διαγνωστική ακρίβεια της πολυπαραμετρικής μαγνητικής και μια πολύ υψηλή προγνωστική αξία όπως βλέπουμε. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική μελέτη, η οποία μας δείχνει και κάνει σύγκριση της μαγνητικής, της σύντομης μαγνητικής με την τομοσύνθεση σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς μεσαίου ρίσκου. Είναι μια προοπτική πολυκεντρική μελέτη σε γυναίκες με πολύ πυκνούς μαστούς κατηγορία C και D. Τι βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη που έγινε? Η μαγνητική έδειξε όλα τα διθετικά καρκινώματα και από τα ινσίτου έδειξε τα 5 από τα 6, ενώ η τομοσύνθεση έδειξε μόνο τα 7 από τα 17 διθετικά καρκινώματα και τα 2 από τα 6 ινσίτου. Πολύ σημαντικό συμπέρασμα στη συγκεκριμένη μελέτη είναι ότι με την μαγνητική μπορούμε να ανιχνεύσουμε πολύ περισσότερους καρκίνους, τα χίλια περιστατικά, 11,8 έναντι 4,8 με την τομοσύνθεση. Άρα, μας πολύ σημαντικό αποτέλεσμα ότι με την χορήγηση της μαγνητικής μπορούμε να δείξουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό ανίχνευσης διηθητικού καρκίνου. Πάμε να το δούμε με παραδείγματα αυτό. Έχουμε εδώ μία μαστογραφία με low λήψης. Μέσα στο παρένχημα δεν νομίζω ότι φαίνεται κάτι. Βέβαια φαίνονται κάποιοι διωγγωμένοι λεφαδένοι στη δεξιά μας καλλιέα χώρα. Τώρα στις άλλες λήψεις, όντως εδώ πέρα μπορεί να πούμε ότι φαίνεται μία αυξημένη πυκνότητα. Κάνοντας τομοσύνθεση, όντως τα πράγματα ξεκαθαρίζουν πολύ περισσότερο. Βλέπουμε εδώ την περιοχή αυτή με τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής, την ανομαλία του περιγράμματος, κάποιες ακτινωτές προσεκολές. Παρ' όλα αυτά, στον υπόλοιπο μαστό δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο μέσα σε όλο αυτό το άσπρο πυκνό μαζικό αδένα. Κάνοντας τη μαγνητική, φυσικά τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Εδώ έχουμε μια γυναίκα με πολύ έντονο background, με πολύ έντονο background παρένχημα, μια έντονη ενίσχυση του παρενχήματος που είναι ένας δείκτης αυτός ότι είναι υψηλού κινδύνου αυτός ο μαστός και μέσα σε αυτό το μαστό βλέπουμε το πώς, τι θέση καταλαμβάνει ο καρκίνος. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραία εδώ στα υπολογιστικά συστήματα ανάλυσης που έχουμε, στα οποία μπορούμε να δούμε την πραγματική έκταση του όγκου, τη σχέση του με τη φυλή, τη σχέση με το θωρακικό τείχομα, τους λεμφαδένες παρεπτόντος. Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες τόσο μορφολογικές όσο και αιμοδυναμικές για την αγίωση, τον τρόπο και τον τύπο ενίσχυσης της βλάβης καθώς και της καμπύλης, το πόσο γρήγορα ενισχύεται μια βλάβη, που αυτό είναι προγνωστικός δείκτης, το πόσο γρήγορα αποπλύεται το σκιαστικό, τον τύπο της καμπύλης, αλλά και πληροφορίες για την κυταροβρύθια της βλάβης με τους ειδικούς δείκτες που μετράμε, τον ADT. Και εδώ πάρα πολύ ωραία η χρωματική χάρτης, φαίνεται πολύ ωραία το τι όγκο, τι φορτίο υπάρχει καρκινικό μέσα στο μαστό της γυναίκας. Φυσικά έγινε μαστεκτομή και επιβεβαιώθηκαν βέβαια τα ευρήματα της μαστογραφίας που ήταν πολύ περισσότερα σε σχέση με την τομοσύνθεση.
Πάμε στην άλλη ένδειξη, η οποία είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Υπάρχει ένα μεγάλο debate όσον αφορά την προχειρητική μαγνητική. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι η πιο ευαίσθητη εξέταση για την ανίχνευση του περκίνου του μαστού, με μεγάλη ειδικότητα. Ξέρουμε ότι δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα του μαστού. Και ξέρουμε ότι μπορούμε να σταδιοποιήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τον καρκίνο, γιατί μπορεί να μας οριοθετήσει την ακριβή έκθεση του όγκου, να μας δείξει και άλλες αιστείες στο ίδιο τμήμα ή στα υπόλοιπα τμήματα του μαστού. Μπορεί να μας δείξει αν υπάρχει και συνοδό in situ ενδοπορική επέκταση, μπορεί να μας δείξει αν υπάρχει δίθηση του θωρακικού μειός και της δειλής, καθώς και να μας δείξει και καρκίνο και στον άλλο μαστό. Όλα αυτά είναι πληροφορίες μαζί με τους γλωσσοδόνες που θα βοηθήσουν πάρα πολύ το χειρουργό στην προχειρητική του, στη χειρουργική του προσέγγιση. Πάμε να δούμε ένα περιστατικό. Ασθενής 38 ετών, χειρουργήθηκε για μαστεκτομή δεξιά για φλεγμονόδεσια, είχε θετική γονιδιακή μετάλλαξη. Στον υπέρηχο υπάρχει μια αλλίωση στον αριστερό μαστό πιστοφυλαία. Και βέβαια στη μαγνητική που έγινε βλέπουμε στα επίπεδα το πόσο πιο εκτεταμένη είναι η βλάβη, γιατί στον υπέρηχο φαινόταν πολύ ωραία η βλάβη πίσω από τη φυλή, ενώ όλος ο υπόλοιπος αυτή η ενίσχυση δεν φαινόταν καθόλου. Και φυσικά παίρνουμε και όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες όσον αφορά τα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά, την εγγύωση και την κυτεροβρύθεια της βλάβης. Και εδώ στις χρωματικούς χάρτες και στους χάρτες διάχυσης βλέπουμε επίσης την ετερογένεια που υπάρχει στην κυτεροβρύθεια. Εδώ μετράμε τους περιορισμούς της διάχυσης και βλέπουμε το χαμηλό ενδυσίδο ενδεικτικά το ότι έχουμε διευθυντικές αιστείες μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη τρισδιάστατη επικόνηση, έγινε μαστεκτομή, ήταν τριπλά αρνητικός καρκίνος με διευθυμένους τους λεφαδένες της μασκάλης. Και ασθενής είναι, αυτά είναι όλα τώρα περιστατικά πρόσφατα, 35 ετών, διέκοψε το θυλασμό 15 μέρες πριν την εξέταση, γιατί ψηλάφισε μια σκληρία αριστερά. Το 2014 είχε βάλει ανθέματα για αισθητικούς λόγους. Αυτή η μεγεφυντική λήψη έγινε στην Ιταλία, ήρθε από Ιταλία εδώ για διακοπές και μας έφερε τη μεγεφυντική λήψη, όπου βλέπουμε εδώ το ένθεμα και βλέπουμε κάποιες επασβεστές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν θα τις χαρακτηρίζω ότι είναι ύποπτες αυτές οι επασβεστώσεις. Επειδή είχαμε και το ένθεμα, προχωρήσαμε σε τρισδιάστατο υπέρηχο μαστού, βλέπουμε την διαταραχή εδώ της αρχιτεκτονικής στην ψηλαυτή σκληρία και βλέπουμε και την υποηχοϊκή απεικόνηση στην μπροστά από το ένθεμα. Και επειδή είχαμε και όλο αυτό το ένθυμα και θέλαμε να δούμε και τη σχέση της βλάβης, προχωρήσαμε σε μαγνητική. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία όλη η έκταση της βλάβης. Καταλαμβάνει το άνω-έξω τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ ωραία η ετερογένεια που έχει στο χρωματικό χάρτη. Τρισδιάστατη επεικόνηση, όλα τα πολλαπλά επίπεδα, κυταροβρύθια. Όλες τις πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε με την πολυπαραμετρική μαγνητική. Και εδώ ορισμός σε ένα slide της πολυπαραμετρικής μαγνητικής με την καρτογράφηση, οριοθέτηση, τις πληροφορίες πόσο απέχει βλάβη από την φυλή, από το δέρμα, από το θωρακικό τείχομα, ο τρόπος και ο τύπος ενίσχυσης, η κυταροβρύθια με μετρήσεις, όλες οι πληροφορίες που βοηθούν εμάς και το χειρουργό για να προχωρήσουμε παρακάτω στο επόμενο βήμα για την θεραπεία της ασθενού. Ένα άλλο περιστατικό, μια γυναίκα 70 ετών, έχει αρκετά πυκνούς μαστούς για την ηλικία της. Στη μαστογραφία φαίνεται βέβαια ξεκάθαρα αυτή η βλάβη, η οποία είναι πολύ ύποπτη, έγινε και βιοψία, βρέθηκε ένα διθυτικό καρκίνο μαγκρέτιο. Τώρα στον άλλο μαστό υπάρχει εδώ αυτή η μικρή αλλίωση, η οποία δεν εκτιμήθηκε τόσο από τους ακτινολόγους, αν και φαίνεται ότι έχει κάποια speculate, έτσι, κάποια ακτινοτά όρια,
πάει κάποιος από κοντά και κάνει ίσως μια μεγέθυνση και τη δει. Η γυναίκα είχε και μια δερματική αλλίωση στην αριστερή φυλή, όχι όμως παζέ, κατά τον χειρουργό, ο οποίος μετά την παρέκοψε σε εμάς για μαγνητική και πολύ καλά έκανε βέβαια, γιατί πέρα από τη γνωστή βλάβη αυτή και αυτό που φαινόταν και στη μαστογραφία, που δεν ξέρω βέβαια, ήταν πάρα πολύ μικρό, αν θα το βλέπαμε σε έναν υπέρυθρο, επειδή η γυναίκα είχε μεγάλο μαστό, φάνηκε όλη αυτή η βλάβη, όλη αυτή η ενίσχυση πίσω από τη φυλή. Και εδώ βέβαια έχουμε πάρει πάλι όλες τις πληροφορίες που γίνονται με τα υπολογιστικά συστήματα ανάλυσης, δεξιά και αριστερά, και βέβαια έγινε η βιοψία και βρέθηκε ότι ο αριστερός μαστός πίσω από τη θηλή είχε ένα διαιθητικό αλλοβιακό καρκίνο ψηθοθηλέα και ο μικρός καρκίνος ήταν ένας διαιθητικός καρκίνος των πόρων, grade 1. Όσον αφορά τώρα για την προχειρητική μαγνητική, έγιναν στο παρελθόν κάποιες στοιχειοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν ήταν υπέρ της του να γίνεται προχειρητικά η μαγνητική, η Κόμις και η Μονέ. Πρέπει να τις δούμε βέβαια αυτές τις μελέτες λίγο με κάποια έτσι, με ένα σκεπτικισμό, γιατί οι συγκεκριμένες μελέτες στις συγκεκριμένες δεν έχει γίνει βιοψία και δεν έγιναν σε εξειδικευμένα κέντρα. Για να λυθεί όλο αυτό έτσι το debate και να δοθούν πληροφορίες και να δοθούν έτσι και μια λύση σε όλο αυτό το ένιγμα της προχειρητικής, έγινε μια τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε τώρα το 2020. Είναι μια πολυκεντρική διεθνής μελέτη με δείγμα 7.000 ασθενών, η ΜΥΠΑ μελέτη. Και ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης? Τα συμπεράσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Οι χειρουργοί ζήτησαν την προχειρητική μαγνητική σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Η μαγνητική έγινε κυρίως για επιβεβαίωση απόφασης που είχε ήδη ληφθεί με βάση τα ευρήματα της μαστογραφίας και του περίκου. Υπήρξε μια αύξηση 10% του ποσοστού των μαστεκτομών, το οποίο όμως ισοφαρίζεται από την ελάττωση του ποσοστού των επανεκτομών. Συμπερασματικά λοιπόν, όσον αφορά την προχειρητική μαγνητική, σίγουρα όπως ξέρουμε η μαγνητική είναι το πιο ευαίσθητο τεστ στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού και βέβαια δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία υπέρ ή κατά της προχειρητικής μαγνητικής, αλλά ούτε και στα άλλα παιδιά της απεικόνησης, στον εγκέφαλο και στο ορθό. Κανένας δεν μπαίνει να κάνει να χειρουργήσει έναν όγκο εγκεφάλου χωρίς πρώτα να έχει μια χαρτογράφηση όπως και στο ορθό. Αυτό γίνεται βέβαια στην μαγνητική. Οι προϋποθέσεις βέβαια που πρέπει να έχουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι να έχουμε υψηλή ευκρίνεια, υψηλής ποιότητας μηχανήματα, εξειδικευμένους οπτικοδιαγνωστές και φυσικά να υπάρχουν μελέτες με σωστό σχεδιασμό. Και πάμε στην άλλη ένδειξη της μαγνητικής, που είναι η προχειρητική χημειοθεραπεία. Η προχειρητική χημειοθεραπεία είναι η χημειοθεραπεία που θέλουμε που γίνεται πριν το χειρουργείο με σκοπό να ελέγξουμε τοπικά την νόσο, να μειώσουμε το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου πριν το χειρουργείο και έτσι να έχουμε μια συντηρητικότερη χειρουργική θεραπεία και να αποφύγουμε πιθανόν τη μαστεκτομή. Σε περίπτωση διήθησης του θωρακικού μειός να γίνεται, να γίνει εφικτό το χειρουργείο, όπως και να ελαττωθεί η έκταση του λαμφαδενικού καθαρισμού. Ποιος είναι ο στόχος της? Η πλήρη ιστολογική ανταπόκριση. Και γιατί είναι ο στόχος αυτός? Γιατί βρέθηκε ότι αυτές οι γυναίκες που έχουν πλήρη ιστολογική ανταπόκριση θα έχουν αυξημένη συνολική επιβίωση και αυξημένη επιβίωση χωρίς νόσο. Όσον αφορά τη διαγνωστική ακρίβεια τώρα, τη εκτίμηση πολυματικής νόσου της μαγνητικής, βρέθηκε ότι είναι πολύ ψηλότερη, όπως βλέπουμε εδώ, σε σχέση με την κλινική εξέταση, τον υπέρυχο και τη μαστογραφία. Και αυτό γιατί μπορεί να εκτιμήσει με μεγάλη ακρίβεια τον όγκο και τη μέγιστη διάμετρο του νεοπλάσματος, μπορεί να εκτιμήσει με μεγάλη ακρίβεια το υπολοιπόμενο καρκινικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας μπορεί να αλλάξει το χημειοθεραπευτικό αν η μαγνητική μαστογραφία δείξει μία ανταπόκριση και στο τέλος, όπως είπαμε, μπορεί να γίνει μια συντηρητική χειρουργική θεραπεία σε περιπτώσεις που δεν έχουμε καθόλου εμπλουτισμό στην μαγνητική μαστογραφία. Ποιοι είναι οι απεικονιστικοί δύο δείκτες που χρησιμοποιεί η μαγνητική στην προχειρητική χημειοθεραπεία? Είναι το perfusion, η αιμάτωση δηλαδή. Η πλήρη εξάλληψη της παθολογικής ενίσχυσης, αν δεν έχουμε καθόλου δηλαδή παθολογική ενίσχυση, αυτό αποτελεί μια ένδειξη πλήρους ανταπόκρισης. Ο άλλος ευειοδείκτης είναι οι εικόνες διάχυσης, η ταροβρύθια, που αποτελεί πρώιμη ένδειξη του χημειοθεραπευτικού αποτελέσματος, γιατί η αύξηση του ADC, του δείκτη συντελεστής διάχυσης, μπορεί να γίνει αμέσως μετά τον πρώτο κύκλο, ενώ η μείωση της διαμέτρου του όγκου μπορεί να γίνει μετά το δεύτερο κύκλο. Και ο τρίτος απεικονιστικός βιοδείκτης είναι η φασματοσκοπία, όπου ανοιχνεύουμε χολήνη στο φάσμα. Ανταπόκριση έχει βρεθεί ότι μπορεί να παρατηρηθεί, δηλαδή να πέσει η χολήνη μετά τον πρώτο κύκλο της θεραπείας.
Εδώ είναι μια σημαντική μελέτη που έγινε το 2016, η οποία τι μας λέει, γιατί είναι σημαντική, γιατί μας δείχνει ότι η μαγνητική δεν βασίζεται στη μέτρηση της διαμέτρου του νεοπλάσματος, αλλά στην ογκομετρική ανάλυση. Και αυτή η ογκομετρική ανάλυση έδειξε ότι αποτελεί ισχυρό προγνωστικό μέσο για την ανταπόκριση ακόμα και μετά από ένα κύκλο χημειοθεραπείας και την πρόβλεψη πιθανότητας επιβίωσης χωρίς υποτροπή. Τι άλλο σημαντικό έδειξε αυτή η μελέτη, έδειξε ότι η μαγνητική είναι πιο ασφαλή στην πρόγνωση των πιο επιθετικών καρκίνων, δηλαδή των τριπλάρνητικών και των HER2 καρκίνων, με μια θετική προγνωστική αξία για πλήρη ιστολογική ανταπόκριση στους επιθετικούς καρκίνους 73,6% και με μια προγνωστική αξία θετική για πλήρη ιστολογική ανταπόκριση στους luminal καρκίνους 27,3%. Πολύ χαμηλή. Δηλαδή, άρα η διαγνωστική ακρίβεια της μαγνητικής χαμηλότερη σε αυτούς τους όγκους. Μπορεί η πλήρη ακτινολογική ανταπόκριση να προβλέψει την πλήρη ιστολογική ανταπόκριση ώστε να μην απαραίτητη χειρουργική εκτομή. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες να βοηθήσουν σε όλο αυτό. Όπως αυτή εδώ η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA του 2020, όπου όταν εφόσον επιτευχθεί πολύ καλή ακτινολογική ανταπόκριση, μετά γίνεται βιοψία βάκουμ στο σημείο εκείνο που μπορεί να προβλέψει την υπολειμματική νόσο. Και φάνηκε συμπερασματικά στην μελέτη ότι η βιοψία αποτελεί ασφαλή μέθοδο για να αναγνωρίσει ασθενούς που δεν έχουν υπολειμματική νόσο και να τους βάλουμε να συμμετέχουν σε μελέτες που περιλαμβάνουν την αποφυγή της χειρουργικής επέμβασης. Άρα, συμπερασματικά, η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση του ασθενούς που υποβάλλεται σε προχειρητική χημειοθεραπεία, γιατί μπορεί να καθορίσει τη συνέχιση του χημειοθεραπευτικού σχήματος ή την τροποποίησή του, επειδή μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα τους ασθενείς που δεν απαντούν. Έτσι, μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή της ανέτειας έκθεσης σε μη αποτελεσματικά τοξικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Εδώ να δούμε ένα παράδειγμα. Είναι μια γυναίκα, είναι πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Μια γυναίκα 33 ετών, θετική γονιδιακή μετάλλαξη. Βλέπουμε στο αριστερό μας το τι μεγάλο όγκο φορτίου έχει με τη μαγνητική. Και δείχνω όλα το τέλος της θεραπείας, όπου έχουν μείνει μόνο αυτά τα λίγα υπολειμματικά στοιχεία. Με τη μαγνητική, τώρα τι μπορούμε να δούμε εδώ. Βλέπουμε, κάνουμε ογκομετρική ανάλυση και βλέπουμε ότι ο όγκος ήταν πριν τη χημειοθεραπεία 61,84% και μετά τη χημειοθεραπεία 0,69% ανταπόκριση. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε γράφημα εδώ, πώς πέφτει ο όγκος από εδώ εδώ. Επίσης μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον τρόπο ενίσχυσης που βλέπουμε ότι εδώ ήταν πάρα πολύ υψηλή η αιμάτωση, η ταχεία αιμάτωση της βλάβης, ενώ εδώ βλέπουμε ότι πλέον δεν είναι υψηλή, είναι πολύ αργή η αιμάτωση της βλάβης, αλλά και πληροφορίες για την κυταροκρίδειά της. Βλέπουμε πως ο διεξήτηση έχει ανέβει από το 1,1 στο 1,6. Όπως είδαμε, οι εικόνες δεν είναι εικόνες, είναι πληροφορίες, είναι data. Η τεχνητή νοημοσύνη, όλο και βλέπουμε ότι μπαίνει όλο και καθημερινά στην απεικόνηση. Υπάρχει μια συσχέτιση του απεικονιστικού φαινότυπου με το μοριακό και το γενετικό προφίλ του όγκου. Τα radiomics, υπολογιστικά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάλυση των εικόνων και να βοηθήσουν τους απεικονιστές μαστού για την σωστή ανείχνευση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού. Αυτά όλα θα έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο προσεχές μέλλον στη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, τα οποία θα τα αναλύσει ο επόμενος ομιλητής, ο οποίος νομίζω είναι και ο πλέον ειδικός να μας πει για όλα αυτά τα καινούργια του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ορίστε. Κύριε Μπουλογιάννη, θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίασή σας, όπως πάντα δηλαδή. Είναι σίγουρο ότι προχωράμε στον επόμενο μιλητή μας. Όσο πιο πολλές ανάγκες υπάρχουν για να συνεργαστούν πολλές απεικονιστικές μέθοδοι, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό του καρκίνου ή των ευρημάτων, εν πάση περιπτώσει. Μέχρι στιγμής ασχοληθήκαμε με όσα μπορεί να πιάσει το γυμνό μάτι,
στις απεικονιστικές μεθόδους. Και τώρα ο κύριος Παπα-Νικολάου θα έρθει να μας αναφέρει όσα μπορεί η τεχνολογία επιπλέον, που δεν βλέπει το γυμνό μάτι, να προσθεθούν στο χαρακτηρισμό κάποιων όγκων. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου, μόνο ήθελα να πω του κυρίου Νατσιόπουλου ότι μου λείπει. Μόλις τελειώσει ο κύριος Παπα-Νικολάου, να λαμβάνει εκείνος για να τον απολαύσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Παπα-Νικολάου, είναι τιμή μας που είστε μαζί μας. Είστε ένας κοσμοπολίτης επιστήμονας. Αφού όταν ρώτησα τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, τον βλέπω και απλά λέω. Από πού να πω ότι είναι ο κύριος, δηλαδή πού μένει, πού επαγγελματικά. Ρώτησα από την Τολεμαϊδά να τελειώνει. Διαδικάζεται. Εντάξει. Μου είπε ότι δεν ξέρω ακριβώς από πού, δηλαδή είπαμε ότι είναι η Λισαβόνα, μπορεί να είναι η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Για μας είναι τιμή που είστε εδώ και επιπλέον να μας εισάγετε λίγο στον κόσμο αυτό που ελπίζουμε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για τον χαρακτηρισμό των όγκων σε ό,τι αφορά όχι μόνο τον καρκίνο του μαστού, αλλά συγκεκριμένη σημερινή ομιλία για τον καρκίνο του μαστού. Καλώς ορίσατε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Προφανώς θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πολύ καλούς φίλους και καθηγητές ακτινολογίας του Απουθού, τον κύριο Παναγιώτη Πρασόπουλο και τον Αδάμ Χατζηδάκη, για την πρόσκληση να μιλήσω για την ραδιομική, ανοίγοντας ένα παράθυρο στο μέλλον, καθώς επίσης και για τις πρώιμες κλινικές εφαρμογές σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Στα επόμενα 15 λεπτά, λοιπόν, θα αναφερθούμε εν συντομία στις βασικές αρχές της ραδιομικής. Θα περιγράψουμε μεθόδους, προκλήσεις και πιθανές λύσεις στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουμε, ενώ τέλος θα αναφερθούμε σε κάποιες πρώιμες κλινικές εφαρμογές και τονίζω τη λέξη πρώιμες. Όπως είναι γνωστό, έως σήμερα η βιοψία παραμένει η μέθοδος εκλογής για την διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την κατηγοριοποίηση των νεοπλασμάτων, καθώς επίσης και για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης. Γνωρίζουμε όμως ότι η βιοψία έχει περιορισμούς, κυρίως λόγω σφαλμάτων δειγματοληψίας, ως προς τον ακριβή χαρακτηρισμό των νεοπλασμάτων, λόγω της χωρικής ετερογένειας από την οποία χαρακτηρίζονται. Αντίθετα, η απεικόνηση παρέχει την δυνατότητα μη επεμβατικής αξιολόγησης, είναι μη καταστροφική μέθοδος, με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια της νόσου, αλλά μέχρι στιγμής δεν προσφέρει προς το παρόν μικροσκοπική χωρική διακριτική ικανότητα, γίνεται χρήση ακτινοβολίας σε κάποιες από τις μεθόδους και κυρίως βασίζεται σε υποκειμενικές κρίσεις και απόψεις των ακτινολόγων με αποτέλεσμα την χαμηλή επαναληψιμότητα. Αυτός αποτελεί και έναν από τους βασικούς λόγους στον οποίο βασίζεται η πρόταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυναμική να δημιουργήσουν κλινική αξία για τον ογκολογικό ασθενή κατά μήκος όλων των φάσεων της νόσησης, από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, στην πρώιμη διάγνωση, στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε αυτήν, έως και την παρακολούθηση μετά τη θεραπεία και τον υπολογισμό του κινδύνου υποτροπής. Το κλειδί της επιτυχίας της τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται στην διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας δεδομένων, τα οποία έχουν επεξεργαστεί από ειδικούς και προέρχονται από διαφορετικές πηγές, έτσι ώστε αλληλοσυμπληρούμενα να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μοντέλων τα οποία μπορούν να λύσουν προβλήματα σε όλο το φάσμα της κλινικής φροντίδας των ασθενών. Η ραδιομική είναι μία μέθοδος που ανήκει στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένα νέο ερευνητικό πεδίο της ιατρικής απεικόνησης που παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία, όπου συνδυάζονται ιδέες και τεχνολογίες από διάφορες περιοχές της επιστήμης, όπως οι υπολογιστές, η βιοιατρική μηχανική και η ακτινολογία. Ο κύριος στόχος της ραδιομικής είναι η δυνατότητα λήψης προβλεπτικών και προγνωστικών πληροφοριών διαμέσου χρήσης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων τα οποία παρουσία ικανού αριθμού δεδομένων μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν προβλέψεις και να βοηθήσουν τελικά στη λήψη κλινικών αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας των ασθενών. Ένα τυπικό project ραδιομικής περιλαμβάνει διάφορες διακριτές φάσεις. Καταρχήν, ο ογκολόγος ή ο ακτινολόγος θα πρέπει να διατυπώσει το κλινικό πρόβλημα το οποίο η ραδιομική θα κληθεί να λύσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να καθοριστεί η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε ή αλλιώς το ground truth, καθώς επίσης και ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για την εκπαίδευση του αλγορίθμου.
Ευθύς αμέσως θα πρέπει τα δεδομένα να μετατραπούν σε χαρακτηριστικά ή features, τα οποία ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών μπορούν να εκπαιδευτούν με χρήση τεχνικών κλασικής μηχανικής μάθησης είτε με τεχνικές βαθιάς μάθησης. Γενικά, τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε αυτά που υπολογίζουμε εφαρμόζοντας προσυμφωνημένους μαθηματικούς μετασχηματισμούς, τα οποία βασίζονται κατά κύριο λόγο στην απεικονιστική υφή των ιστών, και σε αυτά που δημιουργούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια βαθιάς μάθησης από κάποιο τεχνητό νευρονικό δίκτυο. Τα τελευταία, αν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός δεδομένων, έχουν μεγάλη απόδοση, αλλά έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Και αυτό είναι η αδιαφάνεια και η αδυναμία επακριβούς καθορισμού του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται. Η πρώτη κατηγορία μπορεί να διαχωριστεί σε αγνωστικά χαρακτηριστικά και σε σημασιολογικά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία βασίζονται στο μέγεθος, τον όγκο, τη μορφολογία και την ένταση σήματος των βλαβών, ενώ τα πρώτα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μήτρες απεικονιστικής υφής, όπως αυτές του Χάραλικ. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει κανείς να αντιμετωπίσει στη ραδιομική είναι ο περιορισμένος αριθμός δεδομένων. Για να κατανοήσουμε λιγάκι τη διαφορά σε σχέση με άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του περιεχομένου μιας φωτογραφίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων είναι της τάξης των εκατομμυρίων δειγμάτων, ενώ εμείς στη ραδιομική συνήθως έχουμε στη διάθεσή μας λίγες εκατοντάδες ασθενείς στην καλύτερη περίπτωση. Πέρα όμως από τον περιορισμένο αριθμό δεδομένων, ένα άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η επισήμανση των δεδομένων προϋποθέτει την κατάτμιση της περιοχής ενδιαφέροντος, που είναι αρκετά χρονοβόρα και θα πρέπει να γίνεται από έμπειρους ακτινολόγους. Στα λίγα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, έρχεται να προσθεθεί και η τυχόν προβληματική ποιότητά τους, λόγω θορύβου ή τεχνικών σφαλμάτων που ενδεχομένως να υπάρχουν στις εικόνες. Είναι ευρέως γνωστό ότι η ραδιομική είναι μια μεθοδολογία που απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων και σχετική ποικιλομορφία, άρα είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται δεδομένα από περισσότερα από ένα κέντρα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσομοιάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το επόμενο άγνωστο περιστατικό που θα κληθεί το μοντέλο να κάνει κάποια πρόβλεψη. Βέβαια, υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη και εύκολη διακίνηση των δεδομένων μεταξύ νοσοκομείων, λόγω νέων νομοθεσιών που ισχύουν στην Ευρώπη, όπως το GDPR, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ίσως όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ελλιπής γνώσης σε θέματα στατιστικής και μηχανικής μάθησης, κάτι που οδηγεί σε σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι η απουσία διόρθωσης σφαλμάτων τύπου 1, η απουσία ή λανθασμένη υλοποίηση μεθόδων επιλογής των απεικονιστικών χαρακτηριστικών, και αυτό που θα πρέπει κανείς να προβληματιστεί όταν διαβάζει τη βιβλιογραφία είναι η πολύ υψηλή απόδοση των μοντέλων μηχανικής μάθησης, που πολλές φορές μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 95%. Αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν αναφέρονται ως υπεραισιόδοξη εκτίμηση της απόδοσης και δεν αφορούν την πραγματική απόδοση των μοντέλων. Αυτό που λείπει στην πλειοψηφία των μέχρι τώρα δημοσιευμένων ερευνών είναι η εκτίμηση του σφάλματος γενικοποίησης, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με την εφαρμογή του μοντέλου σε δεδομένα που έρχονται από άλλο κέντρο. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο δημοσιεύσεων, όπου όπως βλέπουμε υπάρχει μια εκθετική αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της ραδιομικής, κάτι που αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται και σε αυτό το γράφημα, η σημαντική πλειοψηφία των δημοσιευμένων μοντέλων ραδιομικής αποτελούν προσπάθειες με δεδομένα από ένα κέντρο και χωρίς αξιολόγηση της γενικοποίησης των μοντέλων αυτών. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι λόγω αυξημένων αναγκών που σχετίζονται με το μεγάλο πλήθος δεδομένων που απαιτείται, πολλές φορές γίνεται χρήση αναδρομικών ιστορικών δεδομένων, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι χρήσιμα, μιας και έχουν ληφθεί με ξεπερασμένες απεικονιστικές τεχνολογίες που σήμερα είτε δεν χρησιμοποιούνται είτε δεν υπάρχουν καν. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που καλούμε να αντιμετωπίσουμε στη μοντελοποίηση της ραδιομικής είναι η λεγόμενη υπερπροσαρμογή ή overfitting, το οποίο βασίζεται στη μεγάλη ανισορροπία μεταξύ του αριθμού των διαθέσιμων δειγμάτων, ασθενών ή εξετάσεων, και του αριθμού των πιθανών ραδιομικών χαρακτηριστικών που μπορούμε να εξαγάγουμε από κάθε ασθενή ή εξέταση. Η ραδιομική επηρεάζεται από μια κατάσταση που αποκαλείται η κατάρα των πολυδιάστατων προβλημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση υπερπροσαρμοσμένων μοντέλων, τα οποία συμπεριφέρονται άριστα όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα εκπαίδευσής τους, αλλά αποτυγχάνουν να έχουν την ίδια καλή απόδοση όταν τα δοκιμάσουμε με προοπτικά δεδομένα.
Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, μιας και η ιατρική απεικόνηση έως σήμερα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τυποποιημένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστή, το μοντέλο του απεικονιστικού μηχανήματος, αλλά και από το ίδιο το εξετεστικό πρωτόκολλο. Άρα ένα μοντέλο που εκπαιδεύτηκε με δεδομένα από τον αξονικό τομογράφο του ΑΧΕΠΑ δεν θα αποδώσει το ίδιο καλά όταν χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από το Γενικό Κρατικό Αθηνών. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που κρατά ακόμα την ραδιομική σε ερευνητικό επίπεδο και μόνο όταν μεγάλες σειρές ασθενών σε πολυκεντρικές μελέτες γίνουν διαθέσιμες, αυτού του τύπου τα προβλήματα ενδέχεται να ξεπεραστούν. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η ομάδα μας στη Λισαβόνα έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο ραδιομικής όπου ανταλλάσσονται δεδομένα και εκπαιδεύονται ραδιομικές υπογραφές έχοντας τον κατάλληλο αριθμό αλλά και την απαιτούμενη ποικιλομορφία προκειμένου να μπορούμε να περάσουμε την τεχνολογία αυτή στην κλινική εφαρμογή. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες εφαρμογών. Οι μέθοδοι ομαδοποίησης, όπου κάνοντας χρήση μη επιβλεπόμενων τεχνικών μηχανικής μάθησης, προσπαθούμε να αναλύσουμε τυχόν συσχετήσεις μεταξύ διαφορετικού είδους δεδομένων, όπως για παράδειγμα απεικονιστικά χαρακτηριστικά με γονιδιακές εκφράσεις, και οι μέθοδοι ταξινόμησης ή παλινδρόμησης, όπου συνηθισμένα παραδείγματα είναι η πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία, η διαφορική διάγνωση, ο κίνδυνος τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής και τέλος η ανάλυση επιβίωσης των ασθενών. Μία τυπική εργασιορροή στη ραδιομική περιλαμβάνει την κατάτμιση και τον καθορισμό των ορίων της περιοχής ενδιαφέροντος στις τρεις διαστάσεις από δύο ή περισσότερους ακτινολόγους. Αμέσως μετά εξαγάγουμε τα ραδιομικά χαρακτηριστικά από την τρισδιάστατη αυτή περιοχή ενδιαφέροντος και εφαρμόζουμε διάφορες μεθόδους προκειμένου από ένα μεγάλο πλήθος να καταλήξουμε σε μια ραδιομική υπογραφή η οποία θα αποτελείται από έναν σημαντικά μικρότερο αριθμό ραδιομικών χαρακτηριστικών. Τα επιλεγμένα ραδιομικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που έχουν την μεγαλύτερη δυνατή προβλεπτική αξία, είναι επαναλήψιμα, δηλαδή δεν αλλάζει η τιμή τους ανάλογα με το ποιος ακτινολόγος έκανε την κατάτμιση της περιοχής ενδιαφέροντος και συνδυαζόμενα με κλινικές παραμέτρους έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της προβλεπτικής αξίας των μοντέλων. Εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης, το οποίο εκπαιδεύσαμε να κάνει αυτόματη κατάτμιση εστιακών βλαβών του μαστού σε εικόνες δυναμικής μαγνητικής μαστογραφίας αρτηριακής φάσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή απόδοση, όπως αυτή φαίνεται από τον αρκετά αυξημένο συντελεστή DICE. Οι βασικές εφαρμογές της ραδιομικής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού μπορούν να συνοψιστούν σε μοντέλα ταξινόμησης που αφορούν το κλινικό στάδιο και την παρουσία ή απουσία κακόηθων λεμφαδένων, χρησιμοποιώντας απεικονιστικά χαρακτηριστικά που εξάγονται είτε από τη βλάβη ή τις βλάβες είτε από το ίδιο το παρένχυμα, μοντέλα ταξινόμησης που επιτρέπουν τον διαχωρισμό των μοριακών υποτύπων, μοντέλα υπολογισμού του κινδύνου υποτροπής, τα οποία βασίζονται σε συσχετήσεις με γονιδιακά τεστ, και τέλος μοντέλα συσχέτισης με γονιδιακές εκφράσεις, προκειμένου να καταλάβουμε πώς αυτές επηρεάζουν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Η ομάδα της καθηγήτριας Γκάιγκερ από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2010 είχε αναπτύξει ειδικό λογισμικό το οποίο αποτελούσε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ημιαυτόματης κατάτμισης των βλαβών και υπολογισμού των απεικονιστικών χαρακτηριστικών, εστιάζοντας όμως κυρίως στον καθορισμό της πιθανότητας κακοήθειας, χρησιμοποιώντας όχι μόνο στατικές εικόνες αλλά και τετραδιάστατα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία υπολογίζονταν από δυναμικές μελέτες με παραμαγνητικό σκιαγραφικό σε εξετάσεις μαγνητικής μαστογραφίας. Εδώ σε μια πρόσφατη μελέτη που έγινε με AIBAS εξετάσεις από τη διαγνωστική μαστογραφία σε συνεργασία με την κυρία Αθηνά Βούρτσι, εκπαιδεύσαμε ένα μοντέλο ταξινόμησης το οποίο μπορεί να διαφοροδιαγνώσει καλοήθεις από κακοήθεις εστιακές βλάβες, έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση των βιοψιών σε καλοήθεις βλάβες BI-RADS 4. Το μοντέλο βασίστηκε στο BI-RADS score του ακτινολόγου, αλλά και σε δύο ακόμη απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είχε να κάνει με την απεικονιστική υφή της βλάβης και το δεύτερο με το μέγεθός της. Σε μια άλλη μελέτη, σε μαγνητική μαστογραφία αυτή τη φορά, μια ραδιομική υπογραφή, η οποία αποτελούνταν από τρία απεικονιστικά χαρακτηριστικά, μπορούσε να ταξινομήσει με μεγάλη ακρίβεια ή αρθετικές από αρνητικές βλάβες. Και εδώ σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, πάλι σε μαγνητική μαστογραφία, η ραδιομική υπογραφή που αναπτύχθηκε μπορούσε να διαχωρίσει τριπλά αρνητικό καρκίνο από όλους τους άλλους υποτύπους. Το πρόβλημα ήταν ότι και αυτή η μελέτη βασίστηκε σε εξετάσεις από ένα κέντρο
και με σχετικά μικρό αριθμό ασθενών, κάτι που την υποβιβάζει σε μελέτη επαλήθευσης της ιδέας και σε καμιά περίπτωση σε κλινική εφαρμογή. Εδώ λοιπόν σε μια μελέτη από το δικό μας κέντρο στη Λισαβόνα συμπεριλάβαμε 166 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που όλοι αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά στο κέντρο μας, αλλά οι 38 είχαν κάνει μαγνητική μαστογραφία σε άλλα κέντρα και έτσι λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν ως εξωτερικά δεδομένα για την επαλήθευση του μοντέλου μας. Ο σκοπός ήταν να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει πρόβλεψη της παθολογικής πλήρους ανταπόκρισης στη νέο επικουρική χημειοθεραπεία πριν καν την έναρξή της. Υπολογίστηκαν 4.300 απεικονιστικά χαρακτηριστικά από την βλάβη, αλλά και από μια περιμετρική περιοχή σε συνέχεια των εξωτερικών ορίων της βλάβης πάχους 5 χιλιοστών. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και μη απεικονιστικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, ο ιστολογικός τύπος, ο βαθμός, ο βιολογικός υπότυπος, το KI67 και το κλινικό στάδιο TNM. Το τελικό μοντέλο απαρτίζονταν από 6 χαρακτηριστικά, 3 απεικονιστικά και 3 μη απεικονιστικά. Η απόδοση του μοντέλου έφτασε το 90% στην ομάδα που εξετάστηκε στο κέντρο μας και το 89% στην ομάδα των ασθενών που εξετάστηκαν σε περισσότερα από 15 κέντρα με άλλου τύπου μαγνητικούς τομογράφους. Τέλος συνοψίζοντας, η άποψή μου είναι ότι η ραδιομική βρίσκεται ακόμα σε ένα πρώιμο ερευνητικό στάδιο και σίγουρα δεν είναι έτοιμη για ευρείας κλίμακας κλινικές εφαρμογές. Έχει όμως μεγάλες δυνατότητες να εξελιχθεί περαιτέρω με την κατάλληλη υποστήριξη σε επίπεδο διαθεσιμότητας δεδομένων και επάρκειας γνώσεων αυτών που την χρησιμοποιούν. Συχνά με ρωτούν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τους ακτινολόγους. Η απάντησή μου συμπυκνώνεται σε μία έννοια αυτή της συμβίωσης. Οι μηχανές ήρθαν για να μείνουν και αυτό γιατί μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες όχι για να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά για να τον ενδυναμώσουν περαιτέρω. Στην Ευρώπη είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης και όχι της αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης όπως ενδεχομένως νοείται σε άλλες χώρες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τους συναδέλφους ακτινολόγους για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της ραδιομικής και βέβαια καθώς επίσης και όλους εσάς για την προσοχή σας. Κύριε Παπανικολάου, σε ευχαριστούμε θερμά. Μας φέρατε πιο κοντά στην πραγματικότητα που μας περιμένει και μάλιστα καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε μια αργαστή συνεργασία επίσης μαζί σας ώστε να μπορείτε να μας βοηθήσετε δεύτερο χρόνο. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλέσω τον κύριο Νατσιόπουλο. Μας ακούτε? Βεβαίως, σας ακούμε προσοχή από την αρχή μέχρι τώρα. Κύριε Νατσιόπουλε, θα σας απολαύσουμε από εδώ και πέρα. Να λαμβάνετε εσείς τα σχόλια, τη συζήτηση και όπου χρειαστεί θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Okay, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλο, τον φίλο μου τον Γιάννη Χρυσογονίδη, όλους εσάς που είστε μαζί μας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστήσω τους ομιλητές όλους για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους. Αυτό θα κάνω μάλλον κάποια σχόλια σε όλες τις ομιλίες που παρακολούθησα με προσοχή. Ήταν όλες ενδιαφέρουσες. Βέβαια, η τελευταία παρουσίαση του κ. Παπανικολάου μου έδωσε την ευκαιρία να δω έτσι από πρώτο χέρι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, τι είναι τα radiomics. Τα ακούγαμε σαν φωνές από το μέλλον, αλλά ειλικρινά δεν είχα. Θα με συγχωρήσετε λιγάκι για αυτή την περίεργη φωνή, αλλά έχω λίγο ένα κρυολόγημα. Δεν είναι COVID, ευτυχώς. Όλες οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Μιλήσανε οι συνάδελφοι τεχνολόγοι και ο κύριος Μπουτσιάδης και η κυρία Καναβού και η κυρία Μπουλογιάννη για τις απεικονίσεις, για τα χαρακτηριστικά των βλαβών. Θα ήθελα να επιστήσω λιγάκι την προσοχή από την πλευρά του κλινικού γιατρού. Ότι ο κύριε Νατσιόπουλε, ο ήχος σας δεν είναι καλός. Ή φέρτε το μικρόφωνο πιο κοντά ή λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ. Να δυναμώσω λίγο τον ήχο. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα. Πείτε κάτι. Ακούγομαι. Περίπου το ίδιο. Μάλιστα, δεν ξέρω τι φταίει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι πιο κοντά. Ωραία. Αυτό
αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές θα πρέπει ένας εκτινοδιαγνώστης να χαρακτηρίζει μια βλάβη και με βάση κάποια κλινικά χαρακτηριστικά να καταφέρει να προσπεράσει δηλαδή μόνο την απεικόνηση. Και θα φέρω ένα παράδειγμα σε μια γυναίκα 60 χρονών που πρωτοπαρουσιάζεται μια βλάβη, όσο όμορφα και χαρακτηριστικά να έχει, να έχει υπόψη αυτή τη διαγνώση, δεν πρόκειται να σαν Βάιρατς 3, για γνώριου λόγου. Θα ήθελα να πω κάτι παρουσία στην παραγωγή. Δυστυχώς δεν σας ακούμε, κύριε Νατσιόπουλε. Κύριε Νατσιόπουλε, δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβαίνει, μάλλον από τις συσκευές πρέπει να είναι το πρόβλημα. Δεν σας ακούμε καθόλου. Καθόλου ήχο. Μάλιστα. Ή ακόμα και αν έρθει για λίγο αμέσως χάνεται, οπότε δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, το σήμα μου είναι καλό υποτίθεται, με το ίντερνετ. Ναι. Ωραία, κάντε λίγο μια προσπάθεια ακόμα και να δούμε πώς θα το συνεχίσουμε. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο θέμα της μαγνητικής που φαίνεται να μπαίνει δυναμικά πια την απεικόνηση. Έχει πει ότι φαίνεται να μπαίνει. Μίλησε η κυρία Μπουλογιάννη γιατί προέχει δυτική μαγνητική τομογραφία, ότι είναι debatable ακόμα θέμα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν έχουμε τη διάγνωση ενός καρκίνου σε μια γυναίκα όπου η απεικόνηση περιορίζεται μόνο στο εγκεφαλογράφημα, μάλλον είναι απαραίτητο να έχουμε και μια μαγνητική τομογραφία. Δηλαδή, όταν ένα μοντάλι και δηλώσει υποκειμενικό, όπως είναι υπέρυθος, δεν αρκούμαστε στο προσωπικά με μαγνητική. Πάλι δεν ακούγεσαι, κύριε Ανασιόπουλε, δυστυχώς. Καθόλου. Να ξεκινήσω εγώ λίγο να παρακαλέσω ουσιαστικά την κυρία Χαμαλίδου. Κυρία Χαμαλίδου, μας ακούει? Λοιπόν, ναι. Ωραία. Κυρία Χαμαλίδου, ακούσατε και τους υπόλοιπους ομιλητές από την παρουσίαση των απεικονιστικών μεθόδων με το σε ό,τι αφορά το μαστό. Είναι κάτι που εσείς θα θέλατε να ζητήσετε από αυτούς? Νομίζω ότι με κάλυψαν οι ομιλητές και ειδικά η πρώτη τελευταία ομιλήτρια για τη μαγνητική τομογραφία. Γιατί το βασικό μου πρόβλημα ήταν που το έχουμε ζήσει και μαζί σε κάποιους ασθενείς. Μετά τη χημειοθεραπεία τελικά έχουμε ανταπόκριση και ποια είναι η εξέταση εκλογής για να δούμε αν έχουμε ακτινολογική πλήρη ανταπόκριση. Και απαντήθηκε το ερώτημα ότι χρειάζεται να κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι μεγάλη βοήθεια η ακτινολογική, ο ακτινοδιαγνώστης που θα μας δώσει στην ουσία πληροφορίες για να σταδιοποιήσουμε την νόσο. Και μετά μαζί με τον ακτινοδιαγνώστη και τον χειρουργό, τον κύριο Νατσιόπουλο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει ένα ογκολογικό συμβούλιο για να δούμε πώς θα χειριστούμε την ασθενή. Αν δηλαδή θα προβούμε σε χειρουργείο ή σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Αυτό δηλαδή θέλω στην ουσία να μου απαντήσει ο ακτινολόγος. Τι είναι τα ερωτήματα? Πώς θα χειριστούμε την ασθενή και μετά τη χημειοθεραπεία, αν θα κάνει η ασθενής, πώς θα δούμε αν ανταποκρίθηκε από τη χημειοθεραπεία. Αυτά εμένα με προβληματίζουν σαν ογκολόγο. Κύριε Ατσιόπουλε, να δοκιμάσουμε. Εγώ με τώρα. Ναι, νομίζω ναι, αλλά συνεχίστε θα φανεί. Γιατί έκανα κάποιες αλλαγές στο σύστημα. Σπάνια βγαίνω από τον συγκεκριμένο υπολογιστή, τώρα είμαι σπίτι. Συνήθως βγαίνω από το γραφείο. Μ' ακούτε τώρα, ακούγομαι? Ναι, συνεχίστε. Ωραία. Λοιπόν, ξανά έρχομαι να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές γιατί ήταν εξαιρετικές όλες οι παρουσιάσεις τους και να κάνω κάποια σχόλια. Η πιο εντυπωσιακή ίσως για όλους μας να ήταν η παρουσίαση του κυρίου Παπα-Νικολάου με όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας έδειξε και το παράθυρο που μας ανοίγει στο μέλλον. Ελπίζω η ραδιομική να μπει στη ζωή μας και να βοηθήσει στην διαχείριση των ογκολογικών ασθενών. Κάποια σχόλια που ήθελα να κάνω. Επιμέρους, στο θέμα της μαγνητικής τομογραφίας ήταν εξαιρετική η παρουσίαση της κυρίας Μπουλογιάννη. Είναι γνώστης το αντικείμενο, όλοι το γνωρίζουμε.
ότι η μαγνητική, πέρα από το ότι μπαίνει δυναμικά στο screening, όταν λύσει ίσως κάποια μικρά προβλήματα που υπάρχουν ακόμη, ένα πρόβλημα είναι αυτό που, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Καναβού, στο ότι ένα ποσοστό βλαβών που αναδεικνύονται με το μαγνήτη δυστυχώς δεν θα αναδεικνύουν σε έναν second look υπέρηχο, άρα θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε αυτά τα ευρήματα, δηλαδή το να προσφέρουμε screening με μαγνήτη χωρίς όμως να έχουμε και ένα σύστημα διαχείρισης των ευρημάτων του screening με μαγνήτη είναι λιγάκι ανώφελο, γιατί συχνά αντιμετωπίζουμε όλοι ευρήματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία, άρα θα πρέπει να προσφέρουμε μαγνητική στο screening, αλλά δυνατότητα βιοψίας με μαγνήτη ή τουλάχιστον εντοπισμού βλάβης με μαγνήτη. Ένα άλλο σχόλιο στην προχειρητική μαγνητική τομογραφία, σαφώς είναι χρήσιμη και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν μια βλάβη αναδεικνύεται κυρίως στον υπέρηχο χωρίς να είναι εμφανής στη μαστογραφία, τουλάχιστον στην ομάδα μας όταν έχουμε ανάδειξη βλάβης υπερηχογραφικά ύποπτης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο έβριμα στην μαστογραφία, πάντα ζητάμε μαγνητική, γιατί ξέρουμε την μαγνητικότητα του υπερήχου. Η μαγνητική σε εκείνη την περίπτωση θα ελέγξει τον εταιρόπλευρο μαστό ή και θα μας βοηθήσει και στον ομόπλευρο μαστό για πιθανή δεύτερη ή τρίτη περισσότερες αιστείες. Μία παράκληση είναι ακτινολογική συνάντηση σήμερα. Στο θέμα, ας λύσουμε ένα απλό προβληματάκι. Το θέμα της πρόληψης. Εκπαιδεύστε τους συναδέρφους ότι ο προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία δεν έχει μέρες κύκλου. Συχνό πρόβλημα του κλινικού γιατρού είναι η άρνηση του ακτινολόγου να εκτελέσει μαστογραφία σε γυναίκα που είναι, ξέρω εγώ, στον 15η μέρα του κύκλου. Αυτό δεν ισχύει. Ενημερώστε όλους τους συναδέλφους που εκπαιδεύετε. Η μαστογραφία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα. Δεν περιορίζεται η αξία της και η ευαισθησία της και η ειδικότητά της από όταν μια γυναίκα είναι σε μια φάση πριν την περίοδό της. Απλά μπορεί να προκαλέσει πόνο και να μην μπορείς να την κάνει. Δεν ξέρω ποια άλλα σχόλια. Ένα σχόλιο θα κάνω στο τέλος, ότι όλα αυτά τα εργαλεία που μας παρουσιάσαν οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικά. Βοηθάνε στο να πεθαίνουν λιγότερες γυναίκες από καρκίνο του μαστού, αλλά στα χέρια εξειδικευμένων συναδέλφων. Ο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης που διενεργεί μαγνητική, ο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης που διενεργεί μαστογραφία, ο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνώστης που διενεργεί υπέρηχο. Όλα αυτά αποκτούν αξία όταν ο άνθρωπος που διαβάζει την εξέταση έχει βαθιά γνώση και εξειδίκευση. Δεν νομίζω ότι θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Όλα αυτά που παρουσιάσαν μιλήσαν μόνα τους. Σας ευχαριστώ για τη χαρά να είμαι μαζί σας σήμερα. Κυρία Χαμαλίδου, πως εσείς έχετε κάτι να προσθέσετε? Ωραία, νομίζω ότι είπατε ότι... Όχι, ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Χάρηκα πολύ κι εγώ για τη συνάντηση αυτή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, ωραία, γιατί με καλύψανε όλοι οι ομιλητές. Πολύ ωραία. Ήθελα να παρακαλέσω λίγο τους δύο ομιλητάς, από δηλαδή τον συμπρόεδρο, τον κύριο Ανατσιόπουλο, και εσάς, κυρία Χαμαλή, να παραμείνετε και να απευθυνθώ πια και να προτρέψω τους συναδέλφους που μας ακούν διαδικτυακά. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Είναι μια ευκαιρία. Είναι μαζεμένοι όλοι οι ειδικοί της απεικόνησης του μαστού και ταυτόχρονα δύο εκλεκτοί συνάδελφοι, ογκολόγος, παθολόγος και χειρουργός. Μπορώ να πω κάτι εγώ? Βεβαίως, και τι άλλες θα πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι, να περάσουμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο καλό ή κακό μηχάνημα. Υπάρχουν, καταρχήν πρέπει να είναι αυτό που είπε ο κ. Νατσιόπουλος, εξειδικευμένοι ακτινολόγοι. Αυτό είναι το βασικό, και να γνωρίζουμε τι εξέταση πρέπει να κάνουμε όταν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν μπορούμε να λέμε σε όλες τις γυναίκες κάντε μαγνήτη. Okay, ο μαγνήτης τα βρίσκει όλα. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι λάτρης του μαγνήτη, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ούτε το screening παγκοσμίως δεν γίνεται με άλλες μεθόδους. Οι άλλες μέθοδοι είναι για τη διαγνωστική απεικόνηση. Όταν έχουμε κάποιο έβριμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα το screening.
πρέπει να βάλουμε βαθιές βάσεις, γερές βάσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνει επιτέλους εθνικό σύστημα πρόληψης μαστού. Πρέπει να μπούμε πρώτα στο πρώτο βήμα, να μπούμε στη μαστογραφία, να κάνουμε φιλτράρισμα των γυναικών και από εκεί και πέρα να μπουν κάποιες προϋποθέσεις, να ξέρουμε ο καθένας τι να ζητάει, πότε να το ζητάει, για να έχουν πραγματικό όφελος οι γυναίκες και να μην τρέχουν από γιατρό σε γιατρό να κάνουν βιοψίες άσκοπες. Κύριε Πουτσιάδη, έχετε δίκιο, αλλά ξεκινάει από την προσωπική αλλαγή όλο το μοτίβο να αλλάζει. Δηλαδή, αν καταλάβουμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε αυτό το σωστό γλωσσάρι και τις σωστές γνώσεις από κάθε αντικείμενο, νομίζω ότι μόνο θα προχωρήσει το πράγμα εκεί. Άρα, τουλάχιστον η οικογένεια των ακτινολόγων πρέπει να εξειδικεύεται όλο και περισσότερο στο μαστό και στις απεικονίσεις. Μπορώ να πω κάτι, λίγο ένα σχόλιο. Στον κύριο Πουτσιάδη, όλο που τον σέβομαι, θα ήθελα να διαφωνήσω στο ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν καλά και κακά μηχανήματα, ειδικά για το μαγνήτη. Υπάρχουν καλά και κακά μηχανήματα. Με ένα πολύ κακό μηχάνημα, παλιό, με παλιό τεχνικά, ακόμα και ο πιο εξειδικευμένος ακτινοδιαγνωστής μπορεί να χάσει πληροφορίες. Επίσης, με τα κακά μηχανήματα δεν μπορούμε να παρέχουμε όλα αυτά τα καινούργια με τις ακολουθίες διάχυσης και όλα αυτά τα πράγματα που έδειξα. Οπότε ένα κακό μηχάνημα, που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά, μπορεί να δυσκολέψει ακόμα και τον έναν πολύ εξειδικευμένο ακτινοδιαγνωστή στο μαστό. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω. Το άλλο είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νατσιόπουλο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη αν δεν έχουμε συστήματα βιοψίας, έτσι, γιατί αυτός που κάνει τη μαγνητική και είναι εξειδικευμένος και έχει και το καλό το μηχάνημα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει σύστημα βιοψίας. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε όλο αυτό, όπως και στα υπόλοιπα που ανέφερε με τα οργανωμένα κέντρα, με τους εξειδικευμένους κτηνοδιαγνωστές και όλα αυτά. Και αν δεν αλλάξουμε αυτά, δυστυχώς θα κάνουμε μόνο ομιλίες και θα λέμε το τι γίνεται από μελέτες στην Ευρώπη, αλλά τα ελληνικά δεδομένα θα παραμένουν όπως είναι σήμερα. Το θυμήθηκα τώρα που μίλησε η κυρία Μπολογιάννη. Αναφέρθηκε σε κάποια φάση για τη δυνατότητα του να προβλέπουμε με τον μαγνήτη ή με την απεικόνιση, γενικότερα με τον μαγνήτη βασικά, γιατί είναι η πιο ακριβής απεικόνιση, την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Τρέξανε μελέτες πάνω σε αυτό και μάλιστα οι πρώτες είχαν παρουσιαστεί στο Σαν Αντώνιο του 19, όπου προσπαθούσαμε να βρούμε ασθενείς, ειδικά με τριπλά αρνητικούς καρκίνους και χειροπιθετικούς καρκίνους που έχουν πάρα πολύ ψηλό ποσοστά πλήρους ανταπόκριση παθολογοανατομικής, όπου στις μελέτες αυτές γινόταν απεικόνιση με μαγνήτη και σε αρνητική μαγνητική τομογραφία ακολουθούσε βιοψία βάκιμα σύστημα, VAB, στην περιοχή όπου είχε μπει το tissue marker. Δυστυχώς αυτές οι μελέτες βγήκαν αρνητικές. Δηλαδή σε αρνητική MRI και σε αρνητική βιοψία βάκιμα σύστημα, σε χειρουργείο μετά υπήρχε αρκετό ποσοστό υπολειμματικών βλαβών που δεν ανοιχνεύτηκαν με την MRI και με την βιοψία. Σίγουρα ήταν υψηλότερο σε λούμινα λόγους, αλλά από την άλλη, όπως ανέφερε και η κυρία Μπουλογιάννη, στους λούμιναλ έχει πολύ χαμηλότερη προβλεπτική αξία η αρνητική μαγνητική όσον αφορά την ανταπόκριση. Δεν μπορεί να προβλέψει δηλαδή τόσο καλά την ανταπόκριση, γιατί είναι και για μας ο μπελάς. Οι λούμινα λόγοι μας προβληματίζουν στο πώς θα κάνουμε το χειρουργείο μετά την εισαγωγική θεραπεία. Εκεί θα θέλαμε περισσότερο τη βοήθειά σας για το σχεδιασμό, γιατί στους τριπλά αρνητικούς και στους χειροπιθετικούς που έχουμε μια συγκεντρική σύγκρουση του όγκου, μάλλον είναι πιο προβλέψιμο το μοντέλο ανταπόκρισης και πιο εύκολη η δουλειά μας. Επίσης, ο μεγάλος μπελάς για μας είναι ο λοβιακός καρκίνος. Μπελάς και για σας, υποθέτω όμως, γιατί από τις αρχικές ενδείξεις της MRI, θυμάμαι, ήταν ότι αν έχουμε διάγνωση της διαγνωστικής MRI πια, της προεγχειρητικής, αν έχουμε διάγνωση λοβιακού καρκίνου σε core biopsy, θα πρέπει να κάνουμε μαγνητική για να αξιολογήσουμε την ακριβή έκταση της βλάβης. Εν την παρόδο του χρόνου όμως αποδείχθηκε ότι
ο λωδιακός καταφέρει να κοροϊδέψει και το μαγνήτη πάρα πολλές φορές. Άρα κάποιοι όγκοι είναι πονοκέφαλος σε όλα τα μοντάλι της. Είτε αυτό λέγεται υπέρηχος, είτε λέγεται μαστογραφία, είτε μαγνήτης. Σίγουρα βέβαια ο μαγνήτης μας βοηθάει προεγχειρητικά στο σχεδιασμό της θεραπείας σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. Κάθε μοντάλιτι έχει τη θέση του όμως. Δεν μπορεί να ξεδιαλέξει από το πανέρι κάποιος και να πει θα κάνω μόνο αυτό ή το άλλο ή το παράλληλο. Το είπες Γιάννη από την αρχή ότι είναι ένα παζ. Κολλάς τα κομμάτια του για να δεις την εικόνα. Κάθε κομμάτι έχει την αξία του. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο ναι, ναι. Σε αυτά όλα που ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα ο κ. Παπα-Νικολάου. Δεν βλέπω την εικόνα του. Βεβαίως, είμαι εδώ. Νίκο, βάσει και αυτόν τον τελευταίο που είπε ο κ. Νατσιόπουλος. Επειδή λοιπόν μπορεί να είναι ένα μικρό μέρος του σώματος, ο μαστός, αλλά είναι το ναρκοπαίδιο, όπως λέμε, του ακτινολόγου και η κόντρα του γιατρού. Και φυσικά δεν υπάρχουν τόσα εξειδικευμένα κέντρα στην Ελλάδα. Ένας λόγος βέβαια είναι ο κλασικός ελληνικός, ότι όποιος εξειδικεύεται πολύ σε κάτι και το οποίο έχει και μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, όπως είναι ο μαστός, συνήθως φεύγει το δημόσιο και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς εξαιρετικούς γιατρούς ιδιώτες, ιδιωτικά κέντρα, και όσο πάει ο καιρός, μειώνονται τα κέντρα που βρίσκονται στα κατάλληλα νοσοκομεία, ακόμα και τα αντικά γενικά. Εδώ λοιπόν, όπως είπε ο κ. Νατσιόπουλος, έχουμε και καρκίνους οι οποίοι είναι λίγο καμουφλάρονται, παρουσιάζουν άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι εκεί είναι και η μεγάλη πρόκληση σε αυτό που μας ανέλησες. Μήπως μπορούμε με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης αυτούς ακριβώς τους όγκους ή και γενικότερα την πλειοψηφία των απλούστερων διαγνώσεων που μπορεί κάποιος να χάσει στην καθημερινή πράξη με συστήματα artificial intelligence τα οποία υπάρχουν ήδη στο εμπόριο και να κατοχυρώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μην χάνουμε, να μην έχουμε δηλαδή ψευδώς αρνητικές διαγνώσεις και με τα ραδιόμιξη ίσως να μπορέσουμε να μην έχουμε και ψευδώς θετικές. Ή ο συνδυασμός όλων αυτών. Ποια, πού βρίσκεται η τεχνολογία αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο και πώς μπορεί να μας βοηθήσει αύριο μεθαύριο πιθανόν αυτά να μην μπορεί να τα πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας, που αμφιβάλλω θα είναι ο πρώτος μάλλον, αλλά να μπορεί ένα δημόσιο σύστημα υγείας εγκαθιδρύοντας τέτοια συστήματα να μπορεί να βοηθήσει τους λίγους ακτινολόγους που έχει και ασχολούνται με αυτό το θέμα στην καλύτερη και εγκυρότερη διάγνωση. Καταρχήν, να κάνω ένα πρώτο σχόλιο λέγοντας ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι σε μια πενταετία η σημερινή κατάσταση θα αντιστραφεί. Δηλαδή, η πλειοψηφία των ομιλητών θα προέρχονται από δημόσια νοσοκομεία και όχι από τον ιδιωτικό τομέα. Και να εξηγήσω γιατί. Γιατί τα μελλοντικά νοσοκομεία θα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε αλγόριθμους και σε μοντέλα τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν μόνο όταν έχει κάποιος έναν αρκετά μεγάλο και ικανό αριθμό δεδομένων και εξετάσεων. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί, θα ομαδοποιηθούν νοσοκομεία και αυτά θα αποτελούν μέρη στα οποία θα μπορεί κάποιος να εξασκήσει την ιατρική με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από ένα μικρό διαγνωστικό κέντρο. Θα έλεγα το εξής. Η ομιλία μου αναφέρθηκε σε μια σειρά από προβλήματα, ξεκινώντας από την ανίχνευση, προχωρώντας όμως αρκετά βήματα σε περιοχές που σήμερα οι ακτινολόγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να πουν τη γνώμη τους. Για παράδειγμα, η πρόβλεψη, χρησιμοποιώντας την εξέταση και μόνο τις εικόνες πριν καν ξεκινήσει η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει από κάποιον άνθρωπο, για να το πω έτσι. Αντίθετα, οι μηχανές δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν συγκεκριμένους σχηματισμούς που βρίσκονται στις εικόνες, τους οποίους το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να πιάσει αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αντικατασταθούν οι ακτινολόγοι από τις μηχανές? Προφανώς και όχι. Και ο λόγος είναι ότι οι μηχανές αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποιο τύπου ευφυΐα. Κακώς ονομάζεται νοημοσύνη. Έτσι.
Και αυτό γιατί είναι αρκετά χαζές. Χρειάζονται ένα τεράστιο αριθμό δεδομένων προκειμένου να μάθουν ένα πολύ απλό task. Έχουν όμως άλλα πλεονεκτήματα. Δεν κουράζονται. Αν μαλώσουν με το σύντροφό τους την προηγούμενη μέρα, έχουν ακριβώς την ίδια απόδοση και δεν ζητούν αυξήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος χώρος στον οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι μηχανές, αλλά ξαναλέω, ειδικά στην Ευρώπη η θεώρηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ανθρωποκεντρική και από τη μια έχει ως στόχο την εκμετάλλευση αυτής της τεχνολογίας από τον τελικό χρήστη που είναι ο ασθενής, αλλά και από τον θεράποντα γιατρό. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Κίνα ενδεχομένως, όπου τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, ή και ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί μετράει περισσότερο το οικονομικό στοιχείο παρά το ανθρώπινο στοιχείο. Επίσης να πω ότι ο χώρος του μαστού, όσον αφορά το detection, την ανίχνευση, είναι από τους πιο ώριμους αυτή τη στιγμή στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ήδη προϊόντα στην αγορά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Απλά εδώ θέλω να εφιστήσω λίγο την προσοχή σας, λέγοντας ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα έχουν εκπαιδευτεί με συγκεκριμένου τύπου δεδομένα και δεν σημαίνει ότι μπορούν να δουλέψουν out of the box με οποιαδήποτε εικόνα που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη. Έχουν δηλαδή προβλήματα γενικοποίησης της απόδοσής τους. Δεν ξέρω αν απάντησα, αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Ένα βασικό θέμα που δεν το συζητήσαμε καθόλου είναι η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων όταν αυτά δημιουργούνται από διαφορετικούς ακτινολόγους, γιατί η σημερινή συζήτηση επικεντρώνεται στην παρουσία ενός ειδικού. Θα πρέπει όμως να το δούμε λίγο πιο ολιστικά και να καταλάβουμε τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτός ο ειδικός σαν για αυτούς που έχουμε σήμερα μαζί μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κύριε Παπανικολάου, εγκατεστημένο σύστημα το οποίο μπορεί να, ως ένα βαθμό να διευκολύνει τη βοήθεια ενός ακτινολόγου και αν ναι, σε τι ποσοστό μπορεί να είναι θετική η συμβολή του? Υπάρχουν πολλά τέτοια συστήματα, απλά το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αυτοί που τα χρησιμοποιούν δεν έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και αυτό ενέχει κάποιους κινδύνους. Το πρόβλημα είναι ότι τελικά η ευθύνη, το μπαλάκι, είναι στον ίδιο τον άνθρωπο, στον ακτινολόγο και είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη εποχή αυτή, γιατί ως κοινωνία δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αποδώσουμε τις ευθύνες σε περίπτωση ενός λάθους. Και είναι δίκοπο μαχαίρι για τους ακτινολόγους. Αν δεν χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, θα κατηγορηθούν ως αναχρονιστικοί, ως από άλλες εποχές. Αν τη χρησιμοποιήσουν και κάνουν λάθος, πάλι αυτοί θα πληρώσουν την ύφη. Οπότε, δυστυχώς, είναι μια μεταβατική... Η υπογραφή είναι δική τους, δεν είναι από τον υπολογιστή. Η υπογραφή είναι δική τους και όπως είπες, Νίκο, ίσως δεν πρέπει να το λέει artificial intelligence, αλλά artificial τυφλοσούρτη, διότι βάζοντας χιλιάδες στοιχεία, κάποια στιγμή θα τα μάθει και θα τα βγάλει όπως τα μάθε, αλλά επειδή είναι πολύ διαφορετικές οι μορφολογίες κάθε φορά, μπορεί να υπάρξει ένα ποσοστό λάθος, το οποίο αν υπογράψεις ότι έχει δίκιο ο υπολογιστής, μετά εσύ είσαι ο υπόλογος. Κάπως έτσι το κατάλαβα. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική όλη η πορεία της συζήτησης, αλλά ήθελα λίγο να ακουστεί, να προσγειώσουμε λίγο στα δεδομένα μας, τα σημερινά. Δεν έχει ακουστεί κάτι για τον τρισδιάστατο υπερηχογράφημα. Κυρία Καναβού, έχετε εσείς στο δικό σας χώρο κάτι τέτοιο? Τον ήχο λίγο ανοίξτε. Τον ήχο, δεν σας ακούμε. Ναι, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω αυτό με το υπερηχογράφημα. Ναι. Έχω δουλέψει σε ένα demo βέβαια. Ναι. Απλά επειδή ο χρόνος ήταν πάρα πολύ περίοδος. Επειδή αυτά τα μαθήματα απευθύνονται σε μη εξειδικευμένους ακτινολόγους, επέλεξα να μην αναφερθώ καθόλου λόγω... δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Mm-hmm. Τώρα, το ABUS είναι ένα σύστημα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ
στα συνέδρια, μας γλιτώνει από αυτό το πρόβλημα της επαναληψιμότητας, το οποίο ισχύει, γιατί ο υπέρηχος είναι μια εντελώς υποκειμενική εξέταση και δεν σημαίνει ότι ένα έβριμα που θα βρω εγώ θα μπορεί να το βρει ο επόμενος μετά από μένα και να έχουμε σύγκριση. Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι είναι ένα εργαλείο καθαρά για screening αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη μασχάλη. Σε μεγάλους μαστούς δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ελέγξουμε και θα καλύψουμε όλες τις περιοχές. Ωστόσο, είναι ένα εργαλείο που φαίνεται να είναι ένας καινούργιος παίκτης στο screening. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπήρχαν δύο μελέτες σχετικά με το ποσοστό ενέβρεσης επιπλέον καρκίνων, σύγκριση στον handheld υπέρηχο, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς, με το ABUS, το performance είναι παρόμοιο. Δηλαδή δεν υπερέχει. Θα μου επιτρέψει η κυρία Μπουλογιάννη, επειδή ξέρω ότι χρησιμοποιεί αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου, ένα τέτοιο μηχάνημα, να μας πείτε κάποια λόγια από τη δική σας προσωπική εμπειρία. Τον Νίκο. Συγγνώμη. Καταρχήν να πω ότι στον τρισδιάστατο είναι ενσωματωμένος και ο απλός υπέρηχος. Οπότε άνετα μπορείς να δεις τη μασχάλη και να κάνεις και second look και να κάνεις και βιοψίες και να κάνεις και τα πάντα. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για νοσοκομεία, έτσι που κάνουν το screening. Μιλάμε τώρα, εγώ έχω ένα διαγνωστικό εργαστήριο στο οποίο μπορεί να γίνει όλο το processing και όλη η διαγνωστική προσέγγιση του μαστού. Τι έχω δει εγώ τώρα στον ένα χρόνο, έτσι, με τα περιστατικά που έχω δει. Καταρχήν, μέσα σε 6 λεπτά γίνεται όλη η απεικόνηση του μαστού. Σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Έχουμε την τρισδιάστατη εικόνα, όμως με τη μαγνητική. Και μπορείς αμέσως, έχεις το πιάτο όλο το μαστό και μπορείς αμέσως να αναγνωρίσεις τη βλάβη. Έτσι, να τη δεις σε όλα τα επίπεδα. Η εξέταση είναι επαναλήψιμη. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάτι εγώ δεν είδα εκείνη την ώρα, μπορώ να το ξαναδώ όσες φορές θέλω, να μελετήσω το μαστό όσες φορές θέλω μόνη μου. Μπορώ να κάτσω και να ασχοληθώ με το μαστό μιας γυναίκας μια ώρα και δύο ώρες, σε ώρα που εγώ είμαι ελεύθερη, όχι κάτω από πίεση χρόνου και όχι το να κάνεις μαζικούς υπερήχους και να έχεις αυτή την πίεση και αυτό το φόρτο εργασίας. Επειδή γίνεται από τον υπολογιστή, δεν μπαίνει στη μέση ο ανθρώπινος παράγοντας. Εκμηδενίζεται το ανθρώπινο λάθος. Πολύ σημαντικό. Και ακόμα πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του τρισδιάστατου είναι για τη σύγκριση, τη μελλοντική σύγκριση. Γιατί παίρνει τις τομές του ενός χιλιοστού, άρα την επόμενη φορά θα έχω ακριβώς την ίδια τομή και μπορώ να ελέγξω μια βλάβη υπάρχει ή όχι. Ενώ με τους κλασικούς υπερήχους υπάρχει το πρόβλημα το ότι ο απεικονιστής κατά την κρίση του φωτογραφίζει κάποιες εικόνες. Η γυναίκα έχει μαζί της μόνο 6, 10, 12 εικόνες. Αυτό και τίποτα άλλο. Άρα, αν εμφανιστεί μια βλάβη τώρα, υπήρχε, την είχε δει, δεν την είχε δει, διέφυγε πάνω στο να γίνει ο υπέρηχος λίγο πιο γρήγορα, γιατί όπως ξέρουμε είναι μια χρονοβόρα εξέταση, ο απλός υπέρηχος. Σίγουρα έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τον απλό υπέρηχο. Αν είναι στα χέρια ενός εξειδικευμένου υπερηχολόγου που ξέρει και πολύ καλό του ντι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θαυμάσιο εργαλείο. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο λιγάκι. Μιλάτε για το ABUS, αν κατάλαβα καλά, γιατί αναφέρθηκε στο τρισδιάστατο υπέρηχο, αλλά τρισδιάστατο υπέρηχο μπορεί να έχει και ένας handheld. Άρα μάλλον μιλάτε για το... το ABUS, ένα φοβερό εργαλείο, πιστεύω, για το screening. Φτιάχτηκε για να αποδεσμεύσει τον ακτινολόγο από τη χρονοβόρα εξέταση του υπερήχου σε μια γυναίκα που κάνει screening. Γιατί αν κάτι δούμε στο automated system, στο ABUS, σαφώς και ο ακτινολόγος θα πάρει στο χέρι το handheld probe, θα πάρει στο χέρι το probe για να κάνει ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνει στη βλάβη που εντόπισε ο αυτοματοποιημένος υπέρηχος. Άρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η κυρία Καναβού. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο screening. Μαζί με τη μαστογραφία μπορεί να κάνει ένα αυτοματοποιημένο υπερηχογράφημα, να έχει την άνεση ο ακτινολόγος να το δει μία, δύο, τρεις φορές, όπως είπε η κυρία Μπουλογιάννη, να το μελετήσει και μετά να κάνει recall στις γυναίκες που κάποιο έβριμα υπάρχει στο αυτοματοποιημένο. Αλλά στο recall δεν θα βάλουμε τη γυναίκα στο ABUS για να την ελέγξουμε. Θα πάρουμε στο χέρι μας το probe,
θα ελέγξουμε τη βλάβη, θα κάνουμε ελαστογραφία, θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειάζεται να κάνουμε για να κάνουμε μελέτη πια διαγνωστική. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να είναι διαγνωστικό υπέρηχο. Ο λόγος που φτιάχτηκε είναι για να μπει στο screening. Γρήγορο, επαναλήψιμο, χωρίς να είναι δεσμευμένος. Δεν χρειάζεται καν ακτινολόγος να είναι παρόν όταν γίνεται το άμπους. Μπορεί να το κάνει ένας εκπαιδευμένος τεχνολόγος και ο ακτινολόγος με την ηρεμία του να το δει 3, 4, 5, 10 φορές και να αποφανθεί. Άρα είναι εργαλείο screening, όχι εργαλείο διάγνωσης σε βλάβη που βρέθηκε σε κάποιο μοντάλι. Τουλάχιστον αυτό υπάρχει σαν στη βιβλιογραφία. Ναι, θεωρώ νομίζω ότι είναι θέματα οικονομικά που σε λίγο καιρό πιθανά να λυθούν και να υπάρχουν περισσότερα μηχανήματα στη διάθεσή μας για να μπορούμε να μιλάμε με πιο μεγάλη άνεση. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση και από τους συναδέλφους που παρακολουθούν το σεμινάριο? Θάνο, μήπως έχουμε κάτι που... Όχι, ωραία. Εγώ θεωρώ ότι έγινε μια συνάντηση εκβαθέων μέσα σε μια οικογένεια που όλες οι ειδικότητες είμαστε μια οικογένεια. Ακούστηκαν, τι να πω, έτσι, πράγματα που θα μας συνοδεύουν για τον επόμενο καιρό της αναζήτησής μας στο μαστό. Θερμά ευχαριστώ όλους τους ομιλήσαντες και όλους όσους παρακολούθησαν φυσικά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο σημερινό μας σεμινάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριε Παναγιώτη, σας γνωρίσαμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους και καλή χρονιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Βράδυ. Γεια σου.